10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανοτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάζι λίγη που έχω ούτε για τσίλες στάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Έχεις μήνυμα στο κινητό σου? Καλά, αφού δεν έχω φέρει το κινητό μαζί μου. Λες να είναι το δικό μου? Αλλά όχι, αφού ο ήχος δεν βγαίνει από εδώ. Ρε εσύ, πώς έχει μήνυμα αυτό εκεί το κινητό? Του Νάσου είναι. Του Νάσου? Ο Νάσου έχει μήνυμα. Και κοίτσα, τον πιάσαμε. Κάτσε, κάτσε, δεν πιάσαμε τίποτα. Μπορεί να είναι καμιά διαφήμιση. Ξέρεις πόσες διαφημίσεις παίρνω εγώ? Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Λοιπόν. Τι είναι, καλέ? Τι είναι? Λουλούκ, μη με ξυπνήσεις πριν τις 5. Πω. Το μικρό σου κεφτεδάκι. Αϊπνείς στην κατάθλιψη, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εγώ νομίζω ότι στην κατάθλιψη κοιμάσαι συνέχεια και δεν θες να ξυπνήσεις, γιατί δεν υπάρχει τίποτα ωραίο στη ζωή σου. Ναι, αλλά όταν ξυπνήσεις από αυτό το λίθαργο, δεν σου κολλάει ύπνος και έχεις υπερένταση. Μήπως πρέπει ο Νάσος να ζητήσει τη βοήθεια από έναν ειδικό? Βέβαια, για να ξεπεράσει ο άνθρωπος την κατάθλιψη, πρέπει να έχει μια επαγγελματική βοήθεια. Μα γιατί να πάθει κατάθλιψη ο Νάσος? Αυτό δεν το καταλαβαίνω, εφόσον είναι όλα καλά στη ζωή του. Αυτό, ξέρεις, πρέπει να είναι κρίση μέσης ηλικίας. Γιατί όταν οι άντρες περνάνε στην κρίση μέσης ηλικίας, ψάχνουν για γκόμενες και μάλιστα μικρής ηλικίας. Έλα, παιδιά μου. Έλα, βέβαια, έλα. Α, παιδιά, αναζωή, ανασκουμποθείτε. Να βοηθήσετε, βρε παιδιά, δεν ξέρω τι να την κάνω. Τι έπαθες, παιδί μου, τι χρώμα είναι αυτό? Καλά, είσαι άσπρισα το πανί. Διάβασε αυτό το μήνυμα. Λουλούκο μου, νιστάζω. Μη μου τηλεφωνήσεις πριν τις 5. Το κεφτεδάκι σου. Γιατί γελάτε, ρε κορίτσια, γιατί γελάτε, δεν είχε γέλια. Παιδί μου, το κεφτεδάκι σου. Ποιος είναι το κεφτεδάκι σου, ο Νάσος? Ο Νάσος είναι το κεφτεδάκι? Εμένα μου κάνει πιο στο μπιφτέκι για χάμπουργκερ. Πρέπει, παιδιά, συνέλθετε. Είναι δυνατόν ο Νάσος να έστειλε μήνυμα Λουλούκο μου? Λουλούκα μου έπρεπε να γράψει, αλλά έγινε τυπογραφικό λάθος, μαμά, και εσύ τώρα όλα τα μηνύματα έχουν κάποιο λάθος. Ρε κορίτσια, μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Το μήνυμα το έστειλαν στον Νάσο, όχι στη Βιβί. Συγγνώμη, αυτό είναι ένα μήνυμα που πήρε ο Νάσος και μάλιστα στο κινητό της Βιβίς? Αυτό είναι το κινητό του Νάσου, Ζέτο. Μα μου σπάσχεσαι τα νεύρα. Δηλαδή έχει ο Νάσος γκόμενα? Αγιά σου! Τι δηλαδή, δεν έχει κατάθλιψη? Εγώ έκανα σωστή διάγνωση. Κρίση μέσης ηλικίας. Σου ρίξα στα αυτιά, Ζέτα. Τι λες, παιδί μου, τώρα έκανες τη διάγνωση και μάλιστα τη σωστή και χωρίς να ξέρεις και τα συμπτώματα. Τώρα μόλις δεν είπα ότι οι άντρες όταν περνάνε στην κρίση της μέσης ηλικίας ψάχνουν για μικρούλες? Εδώ θα συμφωνήσω με τη Ζέτα. Οι μικρούλες αρέσουν στους γερομπαμπαλίδες. Ο Νάσος μου δεν είναι γερομπαμπαλής. Έλα, καλέ. Τον υπερασπίζεσαι και λες που θα έχει φορέσει μέχρι τον ουρανό. Και κοίτα, σε παρακαλώ, μην τη λες αυτή την έκφραση. Με πληγώνεις. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Κορίτσια, τι θα κάνουμε? Κοίτα, επειδή το έχω ζήσει κι εγώ αυτό, νομίζω ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι, αλλά εσύ δεν ήσουν ζηλιάρα. Λοιπόν, Βιβί, είσαι τρομερά ζηλιάρα. Και αυτός είναι ο χειρότερος σου εφιάλτης. Ναι. Όχι, εγώ αυτό το βρίσκω τύχη βουνό. Κοίτα. Πάμε να φύγουμε, δεν θα με τρελάνε μεν αυτές. Πάμε, κορίτσι μου, πάμε να καταστρώσουμε σχέδιο δράση. Θα σε βοηθήσω εγώ. Πάτε καλά, καθίστε εδώ. Όχι, Μέρι. Δεν θα καθίσω εγώ να μου λέει ότι είμαι τυχερή επειδή με έκανε ελάφι ο Νάσος. Και ελάφι είναι επίοικος. Τάραντο την έκανε. Και ήρθαμε να τη βοηθήσετε κιόλας. Τώρα γιατί αυτό? Εγώ απλά ήθελα να της πω ότι μόνο αν έρθει αντιμέτωπη με το μεγαλύτερό της πρόβλημα θα καταφέρει να κατανικήσει τους φόβους της μια για πάντα και να ξενιάσει από αυτούς. Ναι, αλλά της το είπε σε λάθος στιγμή. Κεφτεδάκι. Καλά, τι, 5 λεπτά, 3 παρά 5 είναι τώρα. Πότε, αγάπη μου? Νατάσα. Νατάσα. Γιατί το κλείσε τώρα? Σπάω το κεφάλι μου, Κίτσα. Ποια μπορεί να είναι αυτή? Εγώ βάζω κάποια με το νου μου. Δεν το πιστεύω. Κάτι ξέρεις και δεν μου το λες. Όχι, παιδί μου, αλλά μια φορά που πήγα στην έκθεση,
Εκεί συνάντησα μία Νατάσα, ξένη. Νατάσα? Πώς, κάπου την ξέρω. Κι εγώ την ξέρω αυτή. Καλά, πού βρέθηκες εδώ? Α, ήρθα να δούμε το τέλος της ταινίας που δεν μας αφήσετε να δούμε χθες βράδυ. Το τέλος της ταινίας δεν θα το δείτε, αγαπητέ μου. Γιατί? Αν δεν θα μας αφήσει για την Νατάσα, μην το ξεκινήσουμε. Έλα, πάμε το πατέρα. Πρέπει να μου κάθισε, είσαι πολύ χρήσιμο. Μα θα βάλουν την ταινία, δεν περιμένουν, θα χάσω το τέλος. Δεν πειράζει, θα στο πούνε το τέλος οι άλλοι. Για λέγε. Μα το τέλος το ξέρω, απλά ήθελα να το ξαναδώ για να το φρεσκάρω, καταλάβετε. Μη μας πειλατεύεις, αγάπη μου, εδώ ο κόσμος καίγεται. Λέγε. Τι να πω. Ό,τι ξέρεις. Δεν μπορώ. Δεν είμαι καρφή εγώ. Τέλει. Θα λιποθυμίσω και θα φταίσαι εσύ. Να, κοίτα. Γιατί καλέ. Εγώ γνώρισα την Νατάσα στον κύριο Νάσο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Απόδειξέ μας ότι δεν τη γνώρισες εσύ στον κύριο Νάσο. Εγώ! Αυτή ήταν στην εκδρομή που είχαμε πάει με τον κύριο Νάσο στη Χαλκίδα. Στην εκδρομή. Κάτσε, παιδί μου. Κάτσε, παιδί μου, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, αυτή η Νατάσα. Πω, πω, τι ωραία κοπέλα που ήταν. Ψηλή, με το εδώ τη, το τούτο τη, το κείνο τη. Δηλαδή, όχι σαν εσένα όμως, καμία σχέση. Τη λες και άσχημη όμως, Τη λες και άσχημη, ναι. Λοιπόν, αυτή, μόλις γνώρισε τον κύριο Νάσο, άρχισε να το την πέφτει άγρια. Πώς άρχισε να την πέφτει, δηλαδή? Μήπως έχετε ένα τσιγάρο, θα ήθελα και την φωτιά σας. Ωραίο το πεντάκι σας. Στα ντέκα σας τον κάνατε. Και τέτοια. Α, τι τσουλάρα! Βέβαια, όχι τέτοιες εκφράσεις, αγάπη μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κικίτσα μου. Τι θέλεις να πω, την ανήθικη τσούλα. Τσουλάρα! Λέγε, βρε, παρακάτω. Παρακάτω, ναι. Α, ναι. Λοιπόν, μετά αυτή, άρχισε να έρχεται συχνά πυκνά στην έκθεση. Βέβαια. Μάλιστα, μια φορά που ήταν εκεί η Μαριλένα και ήσουν και εσύ εκεί, βέβαια, αυτή έκανε ότι και καλά δεν ήξερε τη Μαριλένα. Αλλά μια άλλη φορά που εσύ έλειπες, την ήξερε και την παραήξερε. Α, την τζου. Απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Α, και το καλύτερο. Το πιο σοβαρό. Τι? Ένα βράδυ βλέπει η Μαριλένα τον κύριο Νάσο να μπαίνει σε ένα κολάδικο. Χαμετυπίο. Α, μπήκε κι αλλού. Α, αυτό μου διέφυγε, δεν το ήξερα. Δηλαδή εσύ τα ήξερες όλα αυτά από την αρχή. Όπως προφανώς τα ήξερε και ο Λεωνίδας και η Μαριλένα. Γιατί βρε δεν μας λέγατε τίποτα. Γιατί να σας τα πούμε, δεν είμαστε καρφιά εμείς. Τι είναι αυτά που λέ... Τι είναι που... Καρφιά! Εδώ είμαστε η οικογένειά σου, όφιλες να μας προφυλάξεις. Μα γιατί εξάπτεστε στην κυρία Κικίτσα. Στο κάτω-κάτω η Νατάσα την πέφτει στον κύριο Νάσο. Όχι ο κύριος Νάσος στην Νατάσα. Και δεν ξέρουμε κιόλας αν έχουν κάνει κάτι μαζί. Όχι. Κάνει! Ο κύριος Νάσος τι κάνει? Όλα, αγάπη μου. Όλα τα κάνει. Ο κύριος Νάσος τα έχει φτιάξει με την Νατάσα. Βιβιστάσου στο ύψος σου, αγάπη μου. Πονηρεύουμε το μικρό. Πήγαινε, αγάπη μου. Πήγαινε μέσα τώρα να δεις την ταινία σου. Έλα, αγάπη μου. Όχι, δεν θέλω. Εδώ πέρα η ταινία είναι πιο ωραία. Εκεί ξέρω και το τέλος. Ενώ εδώ πέρα το φινάρι δεν το ξέρω. Τι θα κάνεις, βιβί μου? Θα χωρίσω. Έτσι απλά. Όχι, έτσι απλά. Θα του ψήσω πρώτα το ψάρι στα χείλη. Έλα, αγάπη μου. Πήγαινε τώρα. Πήγαινε. Και σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλά. Να πάω. Άμα γίνει κάτι συνταρακτικό, θα μου το πείτε. Ναι, παιδί μου, θα σου στείλω μήνυμα στο κινητό. Έλα, φύγε τώρα. Έχει το ανοιχτό. Μην το ξεχάσετε. Όχι, πήγαινε. Ευχαριστώ. Μπα. Δεν είναι στην έκθεση. Πού να είναι. Τι τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Πού είναι το τηλέφωνο? Τηλέφωνο. Ο Νάσος. Μην του κάνεις σκηνή. Όχι. Γλυκά. Και προσπάθησε να τον φέρεις εδώ για να τον αναλάβω εγώ. Ωραία. Ναι. Βιβί. Πού είσαι, παιδί μου? Στην Κικίτσα είμαι, αγάπη μου. Εσύ πού είσαι? Σπίτι. Αγάπη μου, ακόμα να πας στο μαγαζί? Ναι, μπορεί, είμαι λίγο αδιάθετος, ξέρεις. Εσύ γιατί είσαι στο μαγαζί? Ήμουνα στο μαγαζί. Τώρα δά ήρθα στην Κικίτσα. Δεν έρχεσαι κι εσύ βρε εδώ, έτσι να φάμε? Μπα. Λέω να πάω στην έκθεση. Εγώ λέω να μην πας στην έκθεση. Γιατί? Έλεγα να περάσεις από εδώ που σε θέλουμε μαζί με την Κικίτσα. Τι λες εσύ, αγάπη μου? Θα έρθεις? Καλά, σε λίγο. Ναι. Έλα, ξύπνησε. Κοντεύει 4, ρε μωρό μου. Ναι, πότε θα σε δω? Γιατί? Μα πρέπει... Όχι, δεν γίνεται αύριο, σήμερα, οπωσδήποτε, έστω για 5 λεπτά.
Για 5 λεπτάκια. Πρέπει να βρεθούμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα έρθω από το σπίτι σου. Εντάξει, πού? Εντάξει, να βρεθούμε εκεί. Λοιπόν, σε μισή ωρίτσα, έτσι. Καλά, εντάξει, θα έρθω σε μία, ναι. Έλα, μωράκι μου, ναι. Ναι, με το γεια, ναι. Σε μία, ναι. Λέω, γεια. Τι λέτε, μωρέ, που τα έχει φτιάξει με αυτήν, ναι, παιδί μου, αφού το πει η Βιβί, σου λέω. Η Βιβί είναι τρελή. Η Βιβί, όποια γυναίκα λέει καλημέρα στον πατέρα μου, νομίζω ότι είναι εγκόμενά του. Η Βιβί είναι τρελή. Ναι, αλλά με αυτήν έχει πολλά ταραβέρια. Την ταραβέρια θα έχει, Θα πήγε στην αντιπροσωπεία να του κάνει και τα γλυκά μάτια, να τη δώσει κανένα αυτοκίνητο σε καλύτερε δόσει. Να τη το χαρίσει, θέλει. Γιατί να τη το χαρίσει, τα γενέθλιά τη έχει. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι δεν έχει λεφτά, πώς θα πάρει αυτοκίνητο. Α, είναι και αυτό. Δηλαδή αυτή θα πηγαίνει στον πατέρα σου είτε για να τη χαρίσει το αυτοκίνητο είτε για τα ραβέρια. Για να αγοράσει αμάξι, νο. Πω, θα με σαλτάρετε όμως, θα με σαλτάρετε με τις ιστορίες σας. Θα τον πάρω τηλέφωνο αμέσως να δω τι παίζει. Δεν απαντάει στην έκθεση. Πάρ' το στο κινητό. Στο κινητό, ναι. Να του στείλω μήνυμα όμως γιατί δεν έχω μονάδες. Πού είναι το κινητό μου? Τι έγινε? Τι να γίνει, αγάπη μου. Περιμένουμε να έρθει. Περιμένουμε, αλλά άφαντος ο κύριος. Ναι, καλά, σιγά μην έρθει. Ζέτα, γιατί το λες αυτό? Γιατί έχει υποχεσμένη τη φωλιά του. Χαζός είναι να έρθει εδώ πέρα να τον περιλάβετε εσύ και η Κίτσα. Μα όχι, δεν ξέρει τον περιμένει, γιατί την κρατούσε και ήταν πολύ ψύχρεμη στο τηλέφωνο. Φτιάχνω καφέ, θέλει καμιά σας? Ναι. Δικό μου μη φτιάξεις, θα τον φτιάξω μόνη μου. Το φτιάχνει χάλια. Έτσι κόβουν οι μητέρες στα φτερά από τις κόρες τους. Καλά. Έχεις μήνυμα? Ναι, όχι, εγώ. Ο Νάσος. Ξέρω, Παναγία μου. Ο Νάσος. Μπορείς να το διαβάσεις, σε παρακαλώ πολύ, εσύ, ήσυχα και σταθερά και δυνατά. Αλλά μην βάλεις τα γέλια. Ναι, δώσ' το τώρα, δεν θα βάλω τα γέλια. Όχι. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο τώρα. Αυτό λέει. Τι μόνο αυτό, χωρίς υπογραφή? Τι υπογραφή, γιουβαρλάκια και φτεντάκια τέτοια? Όχι, δεν έχει τέτοια. Είναι απλό, ξέρω. Πάρε με τηλέφωνο τώρα. Αριθμό, έχει αριθμό. Αριθμό, για να δω. Έχει έναν. Τι λες, παίρνουμε εμείς? Ναι, βρε, να πάρουμε εμείς. Πάρε. Πάρε εσύ. Εγώ δεν μπορώ να πάρω. Εγώ να πάρω. Τι να πάρω, Βιβί? Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι να πεις. Αυτό σχεδίασε. Έλα τώρα, ρε Βιβί, τι είναι αυτά που μου ζητάς? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το κάνω. Έλα, ρε Ζέτα, πάρε, μη μου κάνεις νάζια. Τι νάζια, παιδί μου, είναι ενάντια στις αρχές μου. Δεν μπορώ να τις παραβώ. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, καταπατησέτες μια φορά. Έλα. Σε κάτω για μένα, για μένα, για χάρη μου. Θα τις παραβιάσω. Από το κινητό του Νάσου θες να πάρω? Αχ, όχι, όχι, όχι. Από το δικό σου κινητό θα πάρεις. Να πάρω και από το δικό μου κινητό. Έμα, και ρώτα σε... τι είναι εκεί που παίρνεις. Όχι, μην ρωτήσεις τι είναι εκεί. Παίρνεις τηλέφωνο, θα σου πει εδώ που παίρνεις. Σε ποιον ανήκει το τηλέφωνο, ρώτα. Κατάλαβες, ναι. Να ξέρουμε. Να μάθουμε κάτι. Ωραία, θα το πάρω το τηλέφωνο. Πες μου όμως εσύ ποιο είναι το τηλέφωνο τώρα, να το πάρω να μάθουμε και σε ποιον ανήκει. Λοιπόν, 6-9. 6-9. Νάτος. Λοιπόν, προσέξτε τώρα στριμωχτικές ερωτήσεις, έτσι. Να έχεις και βάλει και ασικό το ύφος, να τον ψαρώσεις, ε. Λέγε. Μου το έκλεισε. Το σήκωσε άντρας. Και. Ναι, ναι, ο αδερφός της, ο ξαδερφός της. Πάρε, ρε παιδί μου, τι σημασία έχει. Για να δω ποιος είναι, ρε. Ρε, η Ζέτα είναι, δεν είναι ο πατέρας μου. Ορίστε. Μου το ξανάκλεισε. Η Ζέτα, γιατί? Ξέρω εγώ. Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, μπόρεσε. Κοτεύω να τρελαθώ, δεν το καταλαβαίνεις. Άντε, πάρε. Ωραία. Θα πάρω και αυτή τη φορά μιλάω. Α, αυτή είναι πάλι. Α, θα τη βρίσω. Άσε, σκοτώ. Μπορώ να μάθω γιατί παίρνετε και μας το κλείνετε στα μούτρα? Συγγνώμη, αλλά μάλλον κάνω κάποιο λάθος. Μου λέτε τι είναι εκεί? Παίρνει λάθος. Ρωτάει την εδώ. Πες στη πισίνα και άλλαξε τη φωνή σου να μην σε καταλάβει. Πισίνα. Και κάθε φορά που με παίρνετε, με βγάζετε έξω από το νερό. Συγγνώμη, αυτό το τηλέφωνο είναι δικό σας? Όχι, το έκρεψα. Συγγνώμη και πάλι, άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το κινητό ανήκει σε γυναίκα ή σε άντρα? Σου κάνω για γυναίκα, μαντάμ. Όχι, προσπαθώ να βρω μια φίλη μου και τα έχω μπλέξει. Άμα τα ξεμπλέξετε, πάρτε με και εμένα τηλέφωνο να μου λυθεί η περιέργεια. Συγγνώμη, μήπως στείλατε εσείς ένα μήνυμα να σας πάρω τηλέφωνο? Έστειλα εγώ σε ένα μήνυμα να με πάρεις? Όχι σε μένα. Σε άλλο νούμερο. Και αφού έστειλα εγώ σε άλλο νούμερο, εσύ γιατί με παίρνεις? Χριστιανέ μου, κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Έστειλες ένα μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο ή δεν έστειλες? Δεν έστειλα. Άλλη ερώτηση.
Ευχαριστώ, δεν έχω άλλη ερώτηση. Λοιπόν, μπορώ τώρα να βουτήξω ή θα με ξαναπάρεις τηλέφωνο να με κάνεις έξω μουσκίδι. Μόρα, δεν πας να πνιγείς. Άντε από το χάμο. Αποκλείται να συνεννοηθώ. Πάρεσαι καλύτερα. Βέβαια θα πάρω. Τι νομίζεις ότι θα κάνω? Θα πάρω. Ξαναπαίνει, δεν είμαι τα καλά. Θα τη βρίσω τώρα όμως. Από ό,τι κατάλαβα, μια γυναίκα ψάχνει. Α, δεν θα τη σκώσω εγώ. Περίμενε. Ναι. Ακού να σου πω, κυρά μου. Να αφήσω τον άντρα μου ήσυχο για θα σου βγάλω το μαλλί τρίχα-τρίχα. Να αφήσω τον άντρα σου ήσυχο. Από πότε έχεις αντρέσει? Ωραία, στο διάλογο που θα με ειρωνευτείς κιόλας. Εμένα ο άντρας μου είναι ο Νάσος. Και θα σε αφήσω εσένα να μου τον πάρεις. Τ' ακούς? Παιδιά, η Βιβί είναι και μου λέει να αφήσω τον Νάσο ήσυχο για θα μου βγάλει το μαλάκι μου τρίχα-τρίχα. Ρε, έχουν χοντρίνει τα πράγματα. Να σου πω, έχεις μονάδες εσύ στο κινητό σου? Ναι, baby. Δώσ' μου λίγο να πάρω τον πατέρα μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Χαμήλος γίνεται. Άφηξε την διαδρομή. Παιδιά, παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν τον Άσο. Δεν το πιστεύω. Να το σηκώσω. Τον αλάβω εγώ. Άκουσε να σου πω, κυρά μου. Άκουσε να σου πω. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά εσένα. Πρόσεξε καλά, γιατί θα έχεις να κάνεις μαζί μας. Μην τύχει και βρεθείς μπροστά μας, γιατί κακομοίρα μου θα σε διαλύσουμε. Αλάργα από τον Άσο. Πρόσεξε. Αλάργα, αλάργα. Άντε, γεια. Καλά τα πάρα. Κίτσα μου, καταπληκτικά. Μπράβο, τέλεια. Το κινητό του πατέρα μου το σήκωσε η Κίτσα και με σκυλόβρισε. Γιατί σε σκυλόβρισε? Γιατί λήξε μια λίζα τον πατέρα μου. Και το κινητό του Νάσου, γιατί το σήκωσε η Κίτσα? Δεν ξέρω. Είμαι πολύ τιμωμένη μαζί σου. Τι με αγαπούλα μου, τι σου έκανε? Γιατί δεν με αφήνεις να δουλεύω. Ξέρεις τι μου είπε το αφεντικό? Αν ξανάρθεις στο μαγαζί θα με διώξεις. Καλά, να σε διώξει. Μπα σοβαρά, και πώς θα πληρώσω το ενίκιο μου που μου ζητάνε και αύξηση? 150 ευρώ μου ζήτησε. Πού να τα βρω? Πού βρέχα που δεν στα δώσω τώρα, τι για 150 ευρώ θα μιλάμε? Ναι, όλα εσύ. Δεν θέλω όμως. Θέλω να πάρω άλλο σπίτι. Καλύτερο. Ρετιρέ, με μεγάλα παράθυρα. Να μπαίνει το φως μέσα. Έσκασε εκεί κάτω. Βέβαια, έσκασε, φίλε μου, μα έσκασε εκεί κάτω. Δεν ξέρω για μένα πώς να μη σκάζει, λέω. Ρετιρέ, θα βρούμε μαζί. Εγώ θα στο βρω. Μια ρετιρέ θάρα, θα έχει κάτι βεράτες. Θα κάνεις ποδήλατο. Αγάπη μου. Όλα εσύ, όλα εσύ. Και το αυτοκίνητο, πώς να μαζέψεις τα λεφτά για να το πληρώσω? Λοιπόν, πάω τώρα μέσα στο μαγαζί να σκίσω τα γραμμάτια. Θεώρησε ότι τα έχω σκίσει. Δεν υπάρχουν γραμμάτια. Μα δεν θέλω. Θέλω να δουλεύω, να είμαι ανεξάρτητη. Το καταλαβαίνεις? Βέβαια, θα δουλεύεις. Ποιος είπε κανένας ότι δεν δουλεύεις? Άμα έρχεσαι στο μαγαζί και κάνεις φασαρία και με διώξουνε, να μην ξανάρχεσαι. Κι εγώ πώς θα σε βλέπω, βρε αγάπη μου. Στο καινούριο το σπίτι που θα έχει πια πολλά δωμάτια, εκεί θα άρχισε. Α, στο ρετυρέ το καινούριο που βλέπω να βρούμε. Και πότε με το καλό λες να το πιάσεις? Να μαζέψω λεφτά, σε κανένα μήνα. Σε κανένα μήνα, τι λες μου, θα περιμένουμε τώρα ένα μήνα εκεί να μαζέψει λεφτά? Θα στα δώσω εγώ τα λεφτά. Δεν θέλω. Δεν έχει, δεν θέλω και ξέρω δεν θέλω. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν θα τρελαθούμε. Ορίστε. Δεν υπάρχει, δεν τα δέχομαι, δεν το συζητώ καθόλου δηλαδή. Τα λεφτά θα δώσω εγώ. Πόσα λεφτά είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. 700 ευρώ. Αλλά δεν τα αντέχουμε. 700 ευρώ, 700 ευρώ. Δηλαδή τι είναι, καλύτερα να τα φάμε φάρμακα? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. 700 ευρώ. Λοιπόν, ας σου δώσω 1000 εκεί για τα πρώτα έξοδα, έτσι. Ζητάνε και 3 ενίκια όμως. Ζητάνε 3 ενίκια. Α, δηλαδή 3 ενίκια εννοούν μαζεμένα προφανώς, έτσι. Ναι, 3 ενίκια. Βρε τους κερατάδες. Άκου, αριστερά πατριώτες. Λες και τώρα εμείς θα σκοτώνουμε, θα φύγουμε να τους αφήσουμε πλήρωτος. Δεν βαριέσαι, βραπουλάκι. Μια ψυχή που να βγει. Λοιπόν, 3, 7, 21. 2.500 ευρώ θα βάλω για τα πρώτα έξοδα. Δεν ξέρω μόνο. Τα σάβαρα δεν έχουν τσέπες. Και αλλιώς 2.500 ευρώ έβαλα, έτσι. Ορίστε. 2.500 ευρώ, μωράκι μου, αυτά. Όλα αυτά 2.500 ευρώ είναι. Έλα, αγαπούλα μου. Με στεναχωρείς όμως. Γιατί? Είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Και εγώ πότε θα σου δώσω όλα αυτά τα λεφτά? Θα μου τα δώσεις όταν μπορείς και όποτε μπορείς. Αν μπορέσεις. Ξέρω. Να φυλάκι. Θα κανονίσω να έρχεσαι στο μαγαζί μια φορά την εβδομάδα. Όχι, όχι, όχι. Ας το μαγαζί, άμα είναι να σου δημιουργώ πρόβλημα, ας το. Μα και εγώ δεν θα σε βλέπω καθόλου. Φρεπουλάκι μου, τώρα εντάξει, άμα είναι να στεναχωριέσαι, να σου πω κάτι. Είσαι πολύ μεγάλη καρδιά. Πολύ μεγάλη καρδιά. Αχ, βρε φουκαριάρικο. Μ' αγαπάς, την πάτησες και έμπλεξες. Τέλος πάντων, λοιπόν, μωρό μου, πρέπει να φύγω, γιατί με περιμένω, ξέρεις. Θα περάσω αύριο το μαγαζί.
Όχι αύριο, μεθαύριο. Να έχω χρόνο να πείσω το αφεντικό. Μεθαύριο, μεθαύριο. Εντάξει, αν είχε μεθαύριο. Θα πάρω τηλέφωνο, εντάξει. Θα σε περιμένω. Γεια. Μα καλά, πού είναι ο μπαμπάς? Δεν είναι εδώ βεβαίως. Και τότε γιατί σηκώνετε εσείς το τηλέφωνο του, ε? Στο σήκωσε, τρελός είσαι, τι λες τώρα? Εγώ πήρα προηγουμένως τηλέφωνο και το σήκωσες εσύ και με σκυλόβησες και από πάνω. Εσύ ήσουνα? Ναι, εγώ ήμουνα. Και άλλη τρελοκαμπέρο με έπαιρνε συνέχεια και μου το κλείνε. Αυτή είμαι εγώ. Συγγνώμη, με σένα μίλαγα στο τηλέφωνο. Εσύ με έκανες βαπόρι? Όχι, αυτό το ανέλαβε ο Τέλης. Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις γιατί ήσουν μέσα και έφτιαχνες τους καφέδες. Ναι, αλλά ό,τι εγώ καταλαβαίνω τίποτα, μπορεί κάποιος να με εξηγήσει τι γίνεται. Αγόρι μου, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα με τον πατέρα σου, αλλά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Δεν έχω το κουράγιο. Πολύ ωραία, θα πάω να με εξηγήσει ο ίδιος. Όταν θα έρθει, πρώτα θα μιλήσει με μένα και όταν τελειώσουμε θα τον στείλω να μιλήσει μαζί σου. Προς το παρόν, θα ήθελα πάρα πολύ τώρα που θα έρθει να είμαστε οι δυο μας. Ναι, ναι, δίκιο έχει. Πάμε δίπλα, έλα, να τους αφήσουμε λίγο μόνους. Ναι, ναι. Να πάτε, παιδιά. Δεν εννοούσε εμένα. Εγώ πρέπει να μείνω εδώ. Δεν έχει κουράγιο, πρέπει να τις δώσω. Μαμά, έλα, έλα. Θέλει να μείνει μόνη της, σου λέει. Έλα, θα τα μπλέξει τα πράγματα. Έλα. Εγώ να τα μπλέξω. Τα μπλεγμένα, δεν ξέρω καν. Πηγαίνετε εσείς, παιδί μου. Ωραία. Πηγαίνετε εσείς στο σπίτι. Αν δεν πάμε εμείς από εκεί, τουλάχιστον να περιμένουμε από εκεί. Ελάτε. Ήσυχα με τον μπαμπά, ε. Δεν το πιστεύω. Ορίστε. Δεν είναι ούτε στο σπίτι, ούτε στην έκθεση. Ρε Κικίτσα, λες να είναι μαζί της. Ω, τέτοιο δράσος. Α, να τους. Περίμενε. Άλα, βρε παιδί μου, σε περιμέναμε τόσες ώρες. Πού ήσουν, τέλος πάντων? Γεια. Γεια. Τι έγινε, ρε κορίτσια, καλά? Πού ήμουνα, έτρεχα πάλι. Είχα πάει στην έκθεση γιατί είχα να παραδώσω και ένα αυτοκίνητο. Αγάπη μου, σε έπαιρνα τηλέφωνο στην έκθεση, αλλά δεν ήσουν εκεί. Λουλούκο μου. Πώς μου πες? Τι είπα? Είπα τίποτα, Κικίτσα? Καλά, είπες ότι τον έπαιρνες τηλέφωνο, αλλά δεν τον βρήκες και φτεδάκι. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα τι είναι αυτό πάλι? Καλά, έλεγα να φτιάξω και φτεδάκια, αλλά πιάσαμε τη συζήτηση και δεν τα κατάφερα. Μωρό μου, χτες το βράδυ που πήρες το αυτοκίνητο και βγήκες έξω, πού πήγες, Λουλούκο μου? Πού πήγα, μωρό μου? Πήγα έτσι μια βόλτα. Πήγα εδώ γύρω με το αυτοκίνητο χθες το βράδυ που είχα πάει εδώ μια βόλτα. Γύρω-γύρω ήμουν. Mm. Ναι. Κικίτσα, τι ώρα είναι? 5:30. Πω, πω! Πήγε τόσο αργά, μωρό μου. Το πήρες τηλέφωνο το μικρό στο κεφτεδάκι? Το ποιο? Αυτό εδώ. Διάβασε τι λέει εδώ. Α, με έχει στραβωμάρα, αν θέλει να σαλιαρίζει κιόλας. Εγώ! Αγάπη μου, ποιος θα στείλει αυτό το μήνυμα? Ποιο, επειδή μου να σορκίζομαι, δηλαδή στο σταυρό που σου κάνω, στη ζωή μου δεν έχω ιδέα. Δεν στο έστειλε δηλαδή το μήνυμα η Νατάσα? Νατάσα? Ποια Νατάσα? Μα εγώ δεν ξέρω καμία Νατάσα. Δεν ξέρεις? Κοίτα να δεις σύμπτωση. Εμείς όμως ξέρουμε. Και κατά σύμπτωση τη συναντήσαμε μέσα στο μαγαζί σου. Βρε, χωρίς γιατί να ξαναορκιστώ πάλι, όσες φορές θέλετε. Δηλαδή και να με σταυρώσετε, δεν ξέρω τίποτα. Πού πήγατε εκδρομή στο βουνό μαζί? Πήγα εγώ στο βουνό εκδρομή με κάποια Νατάσα? Mm-hmm. Μέγα ψέμα! Αγάπη μου, να σου θυμίσω. Δεν είχατε πάει εκδρομή στο βουνό? Α, που, εννοείς που είχα πάει εκδρομή στο βουνό? Ναι, αλλά με τα παιδιά όμως. Ναι, με τα παιδιά. Και τι περίεργο. Τα παιδιά επιβεβαιώνουν ότι ήταν και η Νατάσα μαζί. Τα επιβεβαιώνουν αυτό τα παιδιά? Θες να τα φωνάξουμε? Να τα φωνάξουμε. Ναι, κάτσε, 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 παιδί μου. Μισό λεπτό. Δεν ανακατέψουμε τώρα και τα παιδιά. Λοιπόν, τι έχεις να πεις για όλα αυτά, Λουλούκο μου? Εντάξει, ρε κορίτσια, να σας πω τώρα. Λοιπόν, θα σας πω όλη την αλήθεια. Πολύ ωραία. Ακούμε. Λέγει. Είμαι θύμα πλεκτάνης. Έχω πέσει θύμα σπήρας. Ω, καλά, φοβερό, ε. Δηλαδή μου φοβερό, φοβερό. Ούτε ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή, ο κανένας πρέπει να φυλάγεται από παντού. Και τώρα τι σκοπεύεις να κάνεις? Τι να κάνω, τίποτα. Θα περιμένουμε το επόμενο βήμα τους. Οι τύποι περίμενα να υποκύψω. Γιατί σου λένε αυτός. Δεν θα θέλει η γυναίκα του να μάθει ότι βγαίνει με αλλοδαπή. Ήθελα να ξέρω, ρε μωρό μου, πώς έμαθαν αυτοί ότι είσαι τόσο ζηλιά? Ναι, μωρέ. Πες μας τώρα ότι φταίω κι εγώ. Όπα, όπα, να σου, αυτό δεν θα το πεις. Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, αυτοί οι τύποι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το μάθω κι εγώ.
Μέχρι που έβαζαν και αυτό το κεφτεδάκι να του στέλνουν μηνύματα. Σου βάζανε. Παιδί μου, αυτή η δίθεν ερωμένη του Νάσου υπέγραφε το κεφτεδάκι του. Μπλα! Έρεξε φτύλα. Φαντάσου τώρα να ήταν αλήθεια αυτή η γελιότητα. Χριστός και Παναγία. Μα αυτή η γελιότηση ήταν που με έκανε εμένα να πιστέψω ότι ο Νάσος μου έχει πέσει θύμα πλεκτάνης. Κατάλαβες, βρε αγαπούλα μου. Βρε μωρό μου, τι σου λέω τόσο καιρό. Όταν είμαστε δεμένοι, δηλαδή ένας άνθρωπος, ένα σώμα, δεν μπορεί κανείς να μας πειράξει. Είμαστε άτρωτοι. Άτρωτοι. Είναι και θρασείς. Και δεν μου λες, και τι σου ζητάνε οι εκβιαστές. Τι ζητά. Αυτό εκείνο εκεί πέρα τσάμπα. Κάτι φουκαράδες είναι συμφοράς. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Αν ήταν φουκαράδες, θα τους αρκούσε μια τηλεόραση, όχι ολόκληρο αυτοκίνητο. Πάλι καλά που δεν το φάγανε κιόλας. Όχι, μου το φάγανε. Τι. Νάσο μου, αυτό δεν μου το είχες πει. Βρε κουτώτα, με περνάς το έμενα για κανένα βλάκα. Ένα μεταγυρισμένο εκεί πέρα τους έδωσα. Ναι, μωρέ. Πες μας ότι τους κορόιδεψες κι από πάνω. Βρε. Τι άλλο μου κρύβεις. Τίποτα, αγαπούλα μου. Να, σορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Δηλαδή αυτό ήταν το τελευταίο, δεν σου κρύβω τίποτα άλλο. Και τι έχεις ιερό, δηλαδή. Είδες τώρα την κάνεις, βέβαια, Βάκη μου. Εκεί που είμαστε με λιγάλα, αυτά κάνεις και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Τι έχω, λέει ιερό. Πες και εσύ, ρε Πέτρος, παρακαλώ. Όχι, ό,τι έχει, έχει. Α, ορίστε. Αφού το λέει και ο Πέτρος. Παιδιά, μήπως βρίσκετε λιγάκι νεράκι, καμιά πορτοκαλάδα, γιατί έχω κουραγιάσει. Τι ψάχνεις και δεν το λες τόση ώρα. Ψάχνω, αλλά δεν ήθελα να διακόψω. Έλα, μωρέ. Να σου πω. Με μία πορτοκαλαδίτσα, δηλαδή, είσαι εντάξει. Τέλεια. Μια πορτοκαλάδα είναι ό,τι πρέπει. Έρχομαι. Με την ησυχία σου. Έλα, ρε, λέγε την αλήθεια. Ποια αλήθεια. Τι θες, θα το παίξεις και σε μένα ότι συμμορία και σπήρες και μαλακίες. Α, μισό λεπτό. Ναι, έλα. Έλα, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Ναι, λοιπόν, κοίταξε. Δεν θα ξαναπάρεις το κινητό. Ούτε στο γραφείο. Όχι. Θα σου δώσω ένα άλλο κινητό. Γράψε τώρα. Θα με παίρνεις μόνο όταν είναι κάτι επίγον. Σημείωσε. 0974 308094. Ρε, εσύ αυτό είναι το τηλεφωνό μου. Ναι, θα ζητάς τον κύριο Πέτρο. Ναι, και εγώ ρε μωράκι μου. Κι εγώ σαν τρελό. Μα δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Σολοκλά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Πάρε τα αρέθιμα. Ισχυριζόμαστε ότι είναι μεγάλη η ψυχική οδύνη για μια κυρία να παίρνει το πρωί με τη λιακάδα το πρωινό της στην πισίνα της και να μπουκάρουν στην αυλή της 40 πρόβατα ο Τσοπάνης και το Τσοπανόσκυλο και να τρώνε τον καζόν. Έτσι που το λες, είναι σαν να τρώει τον καζόν και ο Τσοπάνης και το Τσοπανόσκυλο. Δεν το ξέρω. Επίτηδες το έκανα έτσι. Τι θες, μάνα. Αυτά όλα που λέτε θα τα πείτε στο δικαστήριο. Αυτό με θες. Όχι, κάτι σκέφτηκαμε για τον Άσο και γι' αυτό ήρθα. Και κάθε φορά που σκέφτεσαι κάτι για τον Άσο θα άρχισε τη δουλειά μας να μας διακόπτει. Όχι, σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ επίγον και πολύ σοβαρό για τον Άσο. Τι καλέ. Όχι, μην τσιμπάς ρεζέτα. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι. Δεν θα τα πω σε σένα, εσύ δεν ενδιαφέρεσαι. Θα τα πω στη Ζέτα που ενδιαφέρεται. Λοιπόν, που λες, Ζέτα μου, σκέφτηκα ότι αυτοί που εκβιάζουν τον Άσο το κάνουν γιατί κάτι έχει κάνει αυτό. Τι να έχει κάνει δηλαδή. Γιατί μιλάς εσύ, αφού δεν ενδιαφέρεσαι, αγάπη μου. Στη Ζέτα τα λέω. Που λες, χωρίς στοιχεία, πώς μπορείς να εκβιάσεις κάποιον. Κάτι έχει κάνει. Με ψεύτικα στοιχεία. Να την πάλι, πετάχτηκε. Γιατί πετάχτηκες, παιδί μου. Όχι, ρε Κίτσα, έχει βάση αυτό που λέει. Γιατί δηλαδή να μην εκβιάζουν τον Άσο αυτοί οι απατεώνες χωρίς να έχουν στα χέρια τους κανένα στοιχείο. Ζέτα, δεν παίζουμε σε καθημερινή τηλεοπτική σειρά. Κατάλαβες, αυτό είναι ζωή. Και στη ζωή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μαμά. Η πραγματικότητα πολλές φορές ξεπερνάει κάθε καλπάζουσα φαντασία. Ποιος το είπε αυτό. Τη δική μου την φαντασία δεν την ξεπερνάει τίποτα. Κατάλαβες, αγάπη μου. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο Νάσος που λες είναι σίγουρο ότι έχει κάνει αυτή τη λαδιά. Και γι' αυτό αυτοί τον εκβιάζουνε. Και δηλαδή λες να έχουν στοιχεία, φωτογραφίες και έτσι. Και στοιχεία να μην έχουν, παιδί μου, αφού έχει ταραβέρια με αυτή την αλλοδαπή, σίγουρα μπορούν να τον εκβιάσουνε. Όχι, έχει βάση αυτό που λέει. Πες ότι έχει. Συγγνώμη, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή. Εμείς πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Ας το ζευγάρι μόνο του παιδάκι, τι μας κόφτει εμάς. Θα το ξεπεράσουμε. Παπά, άμα βρεθεί άλλη στη μέση, αγάπη μου, δεν ξεπερνιέται το θέμα. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό και εγώ σκέφτηκα κάτι που μπορώ να βοηθήσω. Κατάλαβες και να ξεκαθαρίσω το πράγμα. Τι σκέφτηκες, να ανακρίνεις τον Άσο? Όχι, αυτόν άλλο. Ποιον, αυτή την Ατάσα? Αυτή δεν είναι χαζή για να της ξεφύγει κάτι. Τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος φαίνεται για χαζός. Όχι, ο Πέτρος τα ξέρει όλα σίγουρα και καθώς δεν έχει συμφέρον, κάτι θα του ξεφύγει άμα πιάσει συζήτηση μαζί του. Γι' αυτό ήρθα, βρε παιδιά, να μου δώσετε το τηλέφωνο του να τον πάρω. Εγώ θα καθαρίσω. Αυτό αποκλείεται. Ξέχνα το.
Είδες, είχες κανένα τηλεφώνημα? Είχα πολλά, γιατί, εσένα τι σε νοιάζει? Ρε, δικό μου είχες. Να σου πας να μην μπλέξεις και κάνεις και μαλακίες. Ρε, θα μου πεις τώρα, είχες τηλεφώνημα? Όχι, δεν είχα. Αλήθεια? Όχι, ψέματα. Παρακαλώ. Ο κύριος Πέτρος. Ο ίδιος. Συγγνώμη που σας ενοχλώ στο τηλέφωνο, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για τον κύριο Νάσο και δεν βρίσκω άλλο τρόπο. Μισό λεπτό, κυρία μου, να σας δώσω τον ίδιο τον Άσο. Έλα, δικό σου. Φεδάκι μου, και λέω και εγώ, χάθηκε. Έλα μου. Ναι. Ναι. Το κλείσε. Και τι το λες εμένα, τι με νοιάζει? Γιατί το κλείσε? Γιατί είχε το λάδι στη φωτιά και φοβήθηκε μην ανάψει και το κατέβασε. Λες. Μπα, κάτι άλλο θα συνέβη. Α, θέλω να σου πω. Κράτα εσύ δύο λεφτά τσίλιες για τη Βιβί και πάνε την πάρω εγώ τηλέφωνο. Να σου, θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε. Ζέτα, βάλε την ανοιχτή ακρόαση, γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Η Κικίτσα είναι, αλλά μην το σηκώσεις. Με πήρε τηλέφωνο και λέει να μην το σηκώσω. Βάζω το speaker. Μ' ακούτε? Ναι, έλα, σ' ακούμε. Εσύ μας ακούς? Έλα, ρε μάνα, τι θες? Πήρα τηλέφωνο τον Πέτρο. Τι έκανες, πήρες τον Πέτρο? Πού το βρήκες το τηλέφωνο? Πού το βρήκε το τηλέφωνο, Ζέτα, η Κικίτσα? Πήρα τον Πέτρο και αυτός μου έδωσε κατευθείαν τον Άσο. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό? Αδιακρισία. Θες τίποτα άλλο? Ήταν αδιάκριτο, λέτε, που μου έδωσε κατευθείαν τον Άσο χωρίς να μου μιλήσει εμένα. Όχι, ήταν αδιάκριτο που πήρες εσύ τηλέφωνο. Και ο Άσος τι σου είπε? Τίποτα, το κλείσα εγώ. Ωραία, σκατά τα κάνες. Μερή, από πολύ μικρή σου έβαζα πιπέρι στο στόμα όταν έλεγες τέτοιες κακές κουβέντες. Και το μόνο που κατάφερες είναι να μην μ' αρέσουν τα καυτερά φαγητά. Θες τίποτα άλλο, μάνα? Τίποτα. Και ούτε πρόκειται να ξανασχοληθώ μαζί σας. Ωραία, αυτό θέλουμε κι εμείς. Θα βρω άλλους βοηθούς. Τέλεια. Γιατί τι δουλειά κάνεις που θες βοηθούς? Να μην σε νοιάζει. Γιατί της έδωσες το τηλέφωνο του Πέτρου? Εφού με έπριξε. Και εμένα με έπριξε. Αλλά δεν της το έδωσα. Ναι, αλλά εσένα σε άφησε ήσυχη. Εγώ την πλήρωσα. Ωραία. Τώρα εκτεθήκαμε στον άνθρωπο. Λες να το κατάλαβε? Πρέπει να πάρω τηλέφωνο να τα μπαλώσω. Πάρ' τον και πες το ότι η Κικίτσα έκανε λάθος. Λάθος. Καλά, θα τον πάρω. Να σκεφτούμε τώρα τι πρέπει να του πω. Και τώρα τι θα κάνεις, ρε μαλάκα, έτσι θα το συνεχίσεις? Αγαπήθηκα, ρε. Αγαπήθηκα. Τώρα θα σε μούτζωνα, αλλά θα πάει χαμένο. Είμαι ερωτευμένος. Και τι θα κάνεις, δηλαδή? Θα παρατήσεις τη Βιβί? Όχι, ρε, τη Βιβί την αγαπάω. Απέστω, ρε φίλε, τώρα όλα ξεκαθαρίσανε. Άλλη αγαπάς, με άλλη είσαι ερωτευμένος. Φταίω. Ζαβιέ. Ρε εσύ, Πέτρο. Έρωτας δεν προειδοποιεί. Έρχεται ξαφνικά και σε χτυπάει και που δεν το περιμένεις. Και εσένα τώρα ήρθε και σε χτύπησε? Κατά κούτελα. Μόνο που πρόσεχε, γιατί εγώ έχω ακούσει πως άλλα βγαίνουν στα κούτελα. Εγώ και κερατάς, ρε Πέτρο, και κερατάς. Γιατί όχι, τώρα κινδυνεύεις από δύο πλευρές. Λες, να τάσα. Το παίζεις, δικό μου ή δικό σου? Παρακαλώ. Γεια σου, Πέτρο. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Πριν συνεχίσουμε, μια ερώτηση. Δικά μου γνωστή είστε ή του Νάσου? Τι λέει? Δεν λέει, περιμένω. Έλα, δώσ' το. Με ρωτάει αν είμαι δική του γνωστή του Νάσου. Ωραία, πες του και εσύ ότι είσαι η Μέρη. Έλα, μωρουλάκι μου, εδώ είμαστε με τον Πέτρο, τα λέμε. Τι θέλει, βρε το κεφτεδάκι μου σήμερα? Με είπε κεφτεδάκι του. Έτσι δεν είναι? Γιατί? Θα περίμενε τηλέφωνο από κάποια άλλη. Καλά κι άλλο κεφτεδάκι. Πολλά κεφτεδάκια τη μαζευτήκανε. Όχι, ένα κεφτεδάκι είναι. Πρέπει να μιλάμε για την ίδια. Ο Νάσος και ο Πέτρος έχουν το ίδιο κεφτεδάκι? Όχι, παιδάκι μου, ο Νάσος με είπε κεφτεδάκι. Εσύ με τον Πέτρο δεν μιλήσεις τώρα? Στην αρχή μιλάγαμε με τον Πέτρο, μετά το πήρε ο Νάσος το τηλέφωνο. Άρα δεν πρόκειται για εκβιασμό? Όχι, πρέπει να είναι πολύ πλεγμένος ο Νάσος σε αυτή την ιστορία. Πώς είναι καλύτερο να ρωτάμε τον Πέτρο στα ίσια? Δηλαδή εσύ, γιατί τώρα εμένα δική μου αρμοδιότητα δεν είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Θα τον πάρω αργότερα όμως, γιατί τώρα είμαι με τον Νάσο. Και σας παρακαλώ, αγαπητοί μου, να μου κατεβάσεις μια κατσαρόλα από ψηλά. Μα έρθω, αλλά γιατί δεν έρθετε στο Λεωνίδα? Να το εκλάβω ο Στράσος αυτό? Όχι, προς το όλα το λέω, επειδή είναι εγγονός σας. Έχω μια περιέργεια, εξέφρασα. Για τον εγγονούλη μου, έχω μια πιο δύσκολη δουλειά. Αγαπητοί μου, πάνε να μου πάρεις λίγο κονφλάου, σε παρακαλώ. Μαριλάκι, πετάξω εσύ, γιατί έχω δουλειά να μην διακόψω. Όχι, Μαριλένα, τη χρειάζομαι για άλλη δουλειά. Θα μου χτυπήσει και σπράδια. Κύριε Κίτσα, στην προηγούμενη σας ζωή πρέπει να ήσασταν επιστάτης. Εσύ στην προηγούμενη σας ζωή τι ήσουν, άραγε που σε τόσο πολύ λόγα, σε λόγα, μην πηγαίνουμε. Έλα, πήγαινε. Τι 5 ευρώ, γιαγιά? 5 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για τσιγάρο, για τσίχλες δεν φτάνουν, ρε γιαγιά. Αγάπη, δεν φτάνουν. Γιαγιά, ακρίβεια, καταλαβαίνεις τι σημαίνει ακρίβεια? Δεν φτάνουν, γιαγιά, δεν φτάνουν για τον κορνοφλάουρ, δεν φτάνουν. Έχω πληροφορίες ότι το κορνοφλάουρ έχει μείνει στη σταθερή του τιμή. Έλα, πήγαινε. Να σου πω κάτι, άμα δεν φτάσουνε, εγώ δεν ξαναπάω. Αυτό, πού πας, παιδί μου, γιατί είμαι το παράθυρο? Εξοικονόμησε ενέργεια, γιαγιά, ακρίβεια, ακρίβεια. Τελικά αυτή η κατσαρόλα που είναι, κυρία Κικίτσα?
Δεν χρειάζομαι καμία κατσαρόλα, ούτε κορνφλάου χρειαζόμουν. Συγγνώμη, εμένα για την κατσαρόλα δεν με θέλετε. Όχι, αυτές θα είναι προφάσεις. Θέλω να σας απομονώσω, γιατί σας χρειάζομαι. Συγγνώμη, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Τελικά θα χτυπήσω τα βουλάκια και τα σπράδια αυτά ή όχι? Τρία πουλάκια. Τι σας είπα, βρε παιδιά, πρόφαση ήταν όλο αυτό. Όχι, δεν θα τα χτυπήσεις. Α, όχι, κυρία Κίτσα, εγώ θέλω και μπορώ να σας βοηθήσω. Μπορώ. Πολύ ωραία. Θέλετε να σας κάνω κέικ, θα σας κάνω. Τώρα όμως σας θέλω για κάτι άλλο, παιδιά μου. Σας παρακαλώ πολύ. Να μην μπείτε τίποτα στο Λεωνίδα για ό,τι συζητήσουμε. Α, όχι, κυρία Κίτσα, όλα και όλα. Εμείς μεταξύ μας ψέματα δεν λέμε. Καλά, έχετε φλωμώσει όλο τον κόσμο στα ψέματα. Μα τι μεταξύ σας δεν λέτε ψέματα, τέλος πάντων. Εντάξει, να μην πείτε ψέματα. Εκείνο που θέλω να μου υποσχεθείτε ότι δεν θα πείτε τίποτα στον Λεωνίδα. Μα για ποιο πράγμα? Θέλω να παρακολουθήσουμε τον κύριο Νάσο. Λοιπόν, κάτι τρέχει. Θα πάω να τη βρω. Άκου τι θα κάνω. Όταν έρθει η Βιβί, θα πούμε ότι έχουμε μια δουλειά στο μαγαζί σου και θα φύγουμε μαζί. Δεν θα πούμε, θα πεις. Εμένα μη με μπλέκεις. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θα το πω μόνος μου. Απλά εσύ θα πεις ναι. Ναι, θα πω. Μπορώ να πω και τίποτα άλλο. Ναι, αυτό. Ένα. Γεια σας! Βρυγαλώστα μου, καλώς την Ξένια μας. Αχ, Φιβάκι μου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις πάρει όλα την Ξένια. Γιατί ξέρεις, εμείς τώρα με τον Πέτρο πρέπει να φύγουμε να πάμε στο μαγαζί του Πέτρο. Έχουμε μια πολύ σπουδαία δουλειά. Κατάλαβες και. Θα... Έτσι, Πέτρο, ναι. Ναι. Δεν μου λες, αγάπη μου. Ναι. Θα αργήσεις? Όχι, βρε κουτό, βρε ένα τέταρτο και άθι, μισή ώριτσα το πολύ, Πέτρο. Ναι. Βέβαια. Ναι, έλα πάμε τώρα. Ναι. Πέτρο μου, δεν πρόλαβα να συστήσω τη φίλη μου την Ξένια. Σαν Ιταλιάνα. Ξένια, είπαμε. Ξένια. Ναι, έλα πάμε όμως μια άλλη φορά γιατί τώρα βιαζόμαστε. Πέτρο μου, ναι. Επίσης, ναι. Φυλάσσομαι. Ναι. Θα σταμάτω να γαμπρείς και ξεκουμπήσω. Ναι, γεια. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Ενώ λοιπόν αυτά που μου λέει ο Νάσος είναι απολύτως λογικά, εμένα κάτι με τσιμπάει. Δεν μου λες. Πώς σου φάνηκε εσένα? Πότε. Τώρα, ρε παιδί μου, σου φάνηκε φυσιολογικός, σου φάνηκε ύποπτος. Τώρα, για να πούμε την αλήθεια, λιγάκι ύποπτος μου φάνηκε. Ενώ μεταξύ και ο άλλος είναι μέσα στο παιχνίδι. Καλέ, ναι, φάνηκε. Πέτρο, ναι. Ναι. Δεν μου λες, ρε φιλενάδα, είσαι να κάνουμε κάτι? Σαν τι να κάνουμε? Να τον τσεκάρουμε. Παίρνεις ρε τηλέφωνο. Όπα, Βιβί, όλα και όλα. Εγώ δεν θέλω να εκτεθώ. Ξένια, όλα και όλα. Δεν θα εκτεθείς. Κι αν κάνουμε λάθος, εγώ μετά με τι μούτρα θα μιλήσω με τον Άσο? Και αφού τον πάρω τηλέφωνο, τι θα του πω? Τι θα του πεις. Καταρχήν θα αλλάξεις τη φωνή σου. Θα πάρεις από το κινητό σου, θα βάλουμε και ένα μαντίλι και θα του πεις ότι είσαι μία φίλη της Νατάσας. Ωραία, τα λέμε όλα αυτά. Μετά, τι άλλο θα πω μετά? Μα κυρία Κίτσα, πώς θα το παρακολουθήσουμε? Περίμενε, παιδί μου, έχω σχέδιο, περίμενε. Λοιπόν, βήμα πρώτον. Θα πάρεις εσύ, Μαριλένα, τηλέφωνο τον Άσο και θα του πεις ότι είσαι φίλη της Νατάσας. Ναι, και μετά τι θα του πω? Βήμα δεύτερον. Θα πεις στον Άσο ότι η Νατάσα είναι βαριά άρρωστη, έχει πυρετό και ότι χρειάζεστε ένα γιατρό, γιατί εσείς δεν ξέρετε κανέναν, να την επισκεφθεί. Και μετά θα κάνω εγώ τον γιατρό, βέβαια. Α, δεν γίνεται όμως, με ξέρει Νατάσα. Ναι, γιατί άμα δεν σε ήξερε θα περνούσες για γιατρός. Έλα μωρέ τώρα. Κανένας γιατρός δεν θα επισκεφτεί κανέναν, ναι. Απλώς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η αντίδραση του Νάσου. Καλά, να πάρω τηλέφωνο τώρα, ε. Έχει παιδί. Σούπερ κανένας. Να πάρεις τηλέφωνο τώρα. Θα πάμε στο σπίτι μου να πάρουμε τηλέφωνο. Πάρουμε από εκεί για να μην τύχει και ο Λεωνίδας ένα μεταξύ. Ελάτε. Καλά, θα φτιάξουμε κέικ όμως, ε. Ναι, παιδί μου, θα φτιάξουμε κέικ. Ελάτε. Κύριε Κίτσα, θα βάλουμε και σοκολάτα στο κέικ, ε. Ένα βοηθό καλό να είχα, έναν. Φτιάξε σπιτά. Ναι, θες να με βοηθήσεις να ανοίξουμε φύλλο? Δεν γίνεται. Ο Γιώργος πήρε μια καινούρια μηχανή και πρέπει να βάλει εδώ. Μηχανή πήρε? Τι μηχανή? Μια εντούρο, 600 μπλε. Σοβαρά μιλάς, πού την έχει, ρε φιλέ? Στο παρκάκι εδώ. Πάμε να τη δούμε μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται, έχει να φτιάξει την πίτα. 10 λεπτά θα κάνουμε. Στο κάτω-κάτω ξέρεις τι λέει και η Κίτσα. Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει ποιος τη φτιάχνει? Πάμε. Ναι. Τι λέω? Εσείς είστε ο κύριος Νάσο? Παρακαλώ. Πέτρο, να σε προλάβω, είμαι Μέρη. Αν είναι κάποιος μαζί σου, είμαι πίσω, είμαι εγώ. Όχι, δεν λέω. Εσείς είστε ο κύριος Νάσος? Ναι, Μαριλενάκη μου. Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλά? Πέτρο, σου είναι εύκολο να βρεθούμε, γιατί θέλω να συζητήσουμε κάτι λεπτό. Και εύκολο μου είναι και ευχάριστο. Πότε θέλεις? Αχ, με κατάλαβε. Πρέπει δεν άλλαξες τη φωνή σου. Έλα, Μαριλένα μου, τι θες, παιδί μου? Πήρα να δω μήπως είναι εκεί ο Λεωνίδας, γιατί έχει κλειστό τηλέφωνό του. Όχι, κούκλα μου, δεν είναι. Θες να του πω κάτι άμα τον δω? Όχι, βέβαια, γιατί έτσι καλώς θα βρεθούμε σε μία ώρα και ήθελα να μου φέρει μόνο ένα βιβλίο. Γεια σας τώρα. Ναι, έλα, γεια, παιδί μου, ναι, γεια. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Ναι. Ποιος ήταν,
Μια φίλη. Μια φίλη. Είσαι τα τυχεράς, μπαγαζάκο. Γιατί εσένα ήταν το γιουβαρλάκι σου. Όχι, τα γεμιστά. Και φτεδάκι, ρε, πάμε, και φτεδάκι. Μην το χέσουμε. Η Μαρλένα ήταν, ήθελα κάτι το Λεωνίδα. Φεύγουμε. Ναι. Μου σκέμα τα έκανε. Γιατί, κυρία Κικίτσα, αφού δεν με ρώτησε τι θέλω, μια χαρά δικαιολογία του είπα. Ναι, όταν πρόκειται για σένα, ξέρεις και λες ψέματα, μια χαρά. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο μόνο. Χάσε. Και θα αλλάξω τη φωνή μου και θα κάνω πως είμαι ξένη. Όχι, μην πάρετε από εδώ, γιατί θα δει το νούμερο σας την αναγνώριση. Θα καταλάβετε τι είστε εσείς. Θα δει πως αναγνώριση. Ναι. Πες μου το κινητό σου. Α, δεν έχω μονάδες. Ούτε από τη Μαρίλα να πάρετε, γιατί μόλις είχε πάρει και θα δει το νούμερο σας θα καταλάβει. Και τι να κάνω τότε. Γιατί δεν παίρνετε από δίπλα, έτσι καλώς είναι απόρριτο και δεν θα φανεί κανένα νούμερο. Είναι απόρριτο από δίπλα, ναι. Αχ, ναι, αλλά τώρα θα έρθει ο Λεωνίδας. Να περιμένουμε λίγο. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, and I Έλα, έλα, σιγά μου. Αυτός εκεί πέρα που πήγαμε να πατήσουμε ήταν ο πατέρας μου. Ποιος ήταν ο πατέρας? Αυτός ο τύπος που πετάχτηκε στον δρόμο όταν στρίψαμε στη γωνία. Στην πολυκατοικία, λες. Ποια πολυκατοικία? Ρε φίλε, εδώ μου λες ότι πατήσαμε τον πατέρα σου και σαν νοιάζει πολυκατοικία τώρα. Ρε φίλε, θυμάσαι ποια πολυκατοικία ήτανε? Να δω τι θα του πεις όταν σταχώσει. Δεν νομίζω ότι θα μου πει τίποτα. Ρε τον είδα που έβγαινε από την πολυκατοικία. Πάμε να τη βρούμε, σε παρακαλώ. Μήπως θες να βρούμε και το κουδούνι που χτύπαγε? Όχι, αυτό θα το βρω εγώ μόνος μου. Να σου πω, παίζει τίποτα κομμενικό με τον πατέρα σου? Μάλλον. Μάλλον. Αλλά να σου πω, τσιμουδιά στον τέλει και στη Μαριλένα, ε. Οκ, okay. Φεύγει, φεύγει το αυτοκίνητο. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, μαγκά, ψάχνουμε Νατάσα. Ποια Νατάσα, αυτή? Α, μπράβο, λοιπόν. Θυμάσαι το επώνυμο τώρα αυτό? Όχι, όχι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, είναι έμεισε. Γράφτε στο κινητό σου. Ε. Είχες έκλαμψη, μαγκά. Είχες λάμψη εγκεφαλική. Φοβερό, λοιπόν. Λένε, ωραία. Να σου πω, μόνο το μικρό, ξέρουμε τίποτα άλλο. Έσβησε η λάμψη. Τώρα δεν μάθουμε και το επώνυμο, ρε φίλε. Πρέπει να πάμε στην αντιπροσωπεία να τσεκάρουμε το πελατολόγιο. Να δούμε αν είναι αυτή που έδωσε το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, να πας να τσεκάρεις ό,τι θες. Εγώ δεν πάω πουθενά μετά που του κάναμε αυτό του ανθρώπου. Πήγαμε να το σκοτώσουμε. Εντάξει. Εσύ θα περιμένεις απ' έξω. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να την κάνουμε. Δεν μου λες. Θα έχει περάσει κανένα τέταρτο την ώρα που φύγε. Δεν θα έχει περάσει. Για την ακρίβεια, 20 λεπτά. 20 λεπτά. Λοιπόν, πάρε. Πάρε τηλέφωνο και πες αυτά που είπαμε, εντάξει. Το μαντιλάκι. Το μαντιλάκι στο ακουστικό. Μισό να κάνω απόκρυψη. Λοιπόν, φεύγω και τα λέμε αργότερα. Κάτω, τώρα πού θα πας? Σου είπα, έχω ραντεβού με μια φίλη. Και εμένα μόνο, μα μ' αφήσεις. Ναι, άμα σου δώσουν καραμέλες, μην τις πάρεις. Ναι, αφού είμαι στεναχωρημένος, δεν με βλέπεις, ρε. Θέλω λίγο παρεούλα. Σε βλέπω, σε βλέπω, γιατί πέσαν τα καραβιά έξω. Νατάσα. Το κινητό το σηκώνει, σπίτι δεν είναι. Πού είναι? Για ψάξε το κούτελο που λέγαμε. Λοιπόν, εντάξει, άντε, πήγαινε στη φίλους, πήγαινε στη φίλους. Και εσύ πήγαινε στη Βιβί. Ναι. Παρακαλώ. Εσείς πήρατε. Είσαστε ο κύριος Νάσος? Ναι, εσείς ποιες είστε? Είμαι μια φίλη της Νατάσας. Επειδή δεν μπορεί να σας πάρει από το κινητό της εκεί που βρίσκεται, μου είπε να σας καλέσω και να σας πω ότι θα σας περιμένει εκεί που είχατε πάει και την προηγούμενη φορά. Πού, στο Τζίμι? Όχι, όχι, στο Πολς. Μα και δεν έχουμε πάει. Αχ, συγγνώμη. Μάλλον εγώ έκανα κάποιο λάθος. Σε 10 λεπτά θα σας περιμένει εκεί. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι εκεί. Θα πάω, ναι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι σου λέγε? Κάτσε. Να κάτσω. Καθίσου. Έκτσα. Είναι άσχημα τα νέα. Πολύ. Λέγε ρε, γιατί θα σκάσω. Τι σου λέγε? Ότι πάει. Και δεν μου λες αυτό για την καφετέρια που έλεγες ότι έχουν ξανασυναντηθεί? Γιατί το έλεγες? Για να δούμε αν όντως έχουν ξαναβγεί. Και έχουν ξαναβγεί? Ουχ, μαζεύονται σε ένα Τζίμις. Τζίμις. Πάμε, σήκω. Σήκω, σήκω. Πάμε να τον κάνουμε τσακωτό τώρα. Γιατί ρε, γιατί βιάζεσαι? Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα. Θα οργανώσουμε και το δεύτερο. Θα μαζέψουμε και τα στοιχεία που θέλουμε. Ποια στοιχεία, ρε παιδάκι μου, ποια στοιχεία? Εδώ τα πράγματα είναι φως φανάρι. Αυτοί οι δύο τα έχουνε. Ναι, θα πάμε τώρα
Θα είναι σε μια καφετέρια μόνος του, θα πίνει καφέ και θα μας πει ότι περιμένει τον Πέτρο. Ναι, αλλά εμείς θα πούμε ότι η κοπέλα που τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έκανε τη φίλη της, ήσουν εσύ. Όχι, αυτό δεν θα το πούμε. Είπαμε ότι εγώ δεν θέλω να εκτεθώ. Σωστά. Φιλενάδα, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να πας από την καφετέρια να δεις τι κάνει. Τι κάνει. Θα περιμένει λίγο και θα φύγει. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ξέρω και τι ώρα πήγε και πόσο θα περιμένει. Ωραία. Να πάω. Κι αν με δει. Ένα μη σε δει, ρε γαμώτο. Ένα μη σε δει. Γεια σου, κοριτσιά. Γεια. Γεια σου, αγόρι. Τον πατέρα σου θέλεις. Εγώ πάω και έρχομαι. Γεια σου, Λενίδα. Θα περιμένω με αγωνία. Αγωνία. Γιατί αγωνία, Βί. Γιατί πάει να μου πάρει ένα σετ, μια μπλούζα, η ίδια μια φούστα, κατάλαβες, τη φούστα την έχω και έχω αγωνία αν θα βρει το ίδιο χρώμα αυτό. Έλα μωρέ Βιβάκη, γιατί βάζεις τον εαυτό σου σε προβλήματα. Πήγαινε πάρτε εκεί μόνη σου την μπλούζα για να είσαι σίγουρη και για το χρώμα και για όλα. Δεν γίνεται. Πού να τα αφήσω το μαγαζί. Ολομόναχο, αφού ο πατέρας σου δεν είναι εδώ. Δεν είναι. Τώρα που το λες και το πατέρα δεν είναι. Πού είναι. Τον ήθελες κάτι. Είναι στο Πέτρο. Στο μαγαζί του Πέτρου, γιατί έχουν μια επίγουσα δουλειά, κατάλαβες, και πήγε εκεί για να την κάνουν. Αυτό. Τον θέλεις? Όχι, το πατέρα δεν τον θέλω. Μωρέ, ξέρεις τι, έψαχνα ένα πελατολόγιο να δω που έχετε. Γιατί πρέπει να κάνω μια εργασία στο σχολείο, να φτιάξω ένα δικό μου πελατολόγιο και ήθελα να δώσουμε πώς το φτιάχνετε, κατάλαβες. Μπορείς να μου δώσεις εσύ ένα. Ναι, ένα οποιοδήποτε. Ναι, ας πούμε το τελευταίο μήνα. Α, το τελευταίο μήνα το έχω εδώ, περίμενα. Εγώ και δίπλα μου, μη σηκώνω, έλα, πάρ. Ναι. Γιατί κοιτάς το κινητό σου? Μου ήρθε ένα μήνυμα. Πώς καλέ, αφού δεν άκουσα τον ήχο. Ναι, το έχω στο αθόρυβο. Ξέρεις, με κνευρίζει ο ήχος του μηνύματος. Αυτό το κινητό μου σπάει τα νεύρα. Το ξανά βάλω αθόρυβο τώρα που το διάβασα το μήνυμα. Μην τυχόν και χτυπήσει, με πάρει κανένας και δεν το ακούσω. Ναι! Έλα, μωρό μου. Ναι, ναι, το ξέρω. Εντάξει, σε τρία λεπτά θα είμαι εκεί. Πού? Α, ωραία. Έρχομαι κατευθείαν εκεί. Θα στα πω από κοντά τώρα, ναι. Γεια σου, μωρό μου, γεια. Βιβάκι μου, φεύγω τώρα. Με περιμένουνε. Ευχαριστώ πολύ. Η εργασία μου θα γίνει σούπερ. Γεια. Ωραία. Ο Λεωνίδας μου έρχεται στα μπιλιάρδα. Πάμε. Και το cornflower. Έλα, μωρέ, ποιος θα θέλει αυτό το cornflower, τέλος πάντων. Η κικίτσα. Πάμε να της πούμε ότι τελικά δεν θα έρθει ο Λεωνίδας, οπότε μπορεί να πάρει το τηλέφωνο που θέλει. Ναι, αλλά πάρει τη τηλέφωνο γιατί εγώ εκεί πέρα δεν πάω, βαριέμαι. Καλά. Τελικά ήρθε ο Λεωνίδας. Όχι ακόμα, κύριε Κίτσα, αλλά τελικά δεν θα έρθει. Γιατί δεν θα έρθει? Γιατί του έτυχε μια δουλειά και πήρα να σας πω ότι τελικά μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο που θέλετε από εδώ. Γιατί με μιλάς, πλατή? Εδώ είστε. Μα λέω κι εγώ τόσο καθαρά, ακούγονται οι γραμμές. Πώς θα πάρουμε τηλέφωνο? Πάμε, όχι. Πάμε στο σαλόνι να πάρουμε τηλέφωνο. Ορίστε. Το κύριο Νάσος. Μάλιστα. Εσείς ποιοι είστε? Εγώ κουρίτσι, μικρό κουρίτσι. Είσαι η κόρη της Νατάσας? Νατάσα, αρρώστο. Είναι άρρωστη η μαμά σου, παιδί μου? Όχι. Μαμά μου καλά, Νατάσα, άρρωστο. Τι έχει? Δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά πολύ καυτό. Τι είναι πολύ καυτό? Κέφαλος, Νατάσα. Κέφαλος, το κεφάλι της Νατάσας? Ναι, ναι, yes, yes. Da. Έχει πυρετό η Νατάσα, παιδί μου? No, no. Νιέτ. Πυρετό, άρρωστος, καυτός. Δεν πρόκειται να σε εννοηθούμε σε όλα. Ναι, και πού είναι τώρα, Νατάσα? Σπίτι, a casa. Μην μιλάτε Ιταλικά, κύριε Κίτσα. Εγώ παρλώ Ιταλιάνο, μάτε πει Ιταλιάνο. Α, Ιταλία. Στην Ιταλία είναι, Νατάσα? Σι, Ιταλία. Πήγε στην Ιταλία, Νατάσα? Πότε? Σήμερα, γιατρού. Τι γιατρό, ρε παιδάκι μου? Πήγα στο γιατρό στην Ιταλία, γιατί εκεί έχει καλούς γιατρούς. Άρα πια. Ορίστε. Κύριος Νάσος πάει στην Ιταλία, λέει η Νατάσα. Πού να πάω στην Ιταλία, πού θα τη βρω? Νατάσα, στείλει μήνυμα στο τηλέφωνο. Arrivederci. Γιατί είπατε για την Ιταλία, κύριε Κίτσα? Για την Ιταλία. Για την Ιταλία. Δεν ξέρω, παιδί μου, έτσι. Έτσι μου ήρθε ξαφνικά. Τώρα
Πρέπει να κάνουμε ένα επιτελικό σχέδιο, ε. Yes. Θα το σκεφτώ το επόμενο βήμα. Και αν εν τω μεταξύ πάρει η κυρία πραγματική Νατάσα. Μπράβο, Μαριλένα, με αυτή τη φορά λειτουργήσε πολύ ωραίο το μυαλό σου. Αν πάρει αυτή τηλέφωνο. Τέλη μου, ετοίμασε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή με το τηλέφωνό σου που να λέει στον Άσο να πάει κάπου στην Ιταλία. Και εν τω μεταξύ, μόλις σου τηλεφωνήσει να το στείλει. Ναι, αγάπη μου. Σι, σι. Οκ. Θα σου κάνω μάθημα τελικά. Πάω. Πού πάτε? Πού πάω? Πάω στη Μέρη. Στη Μέρη. Λοιπόν. Πού οφείλεται αυτή η ευχάριστη έκπληξη? Πέτρο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θα ήθελα να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Μερούλα, πες μου ένα λόγο που θα μπορούσα να μην είμαι ειλικρινής μαζί σου. Όχι, πες μου ένα λόγο που θα μπορούσα να σου πω ψέματα. Παλιά μου έχεις πει ψέματα, ε. Εντάξει, το ξεχάσαμε αυτό όμως, ε. Παλιά. Παλιά. Εκείνο τον Πέτρο πρέπει να το ξεχάσουμε. Τώρα μιλάς με έναν άλλο Πέτρο. Με τον Άγιο Πέτρο. Γιατί έγινε κάτι? Έγινε, έγινε. Αλλά αυτό θα σου το πω μια άλλη φορά. Τώρα κάνε μου την ερώτησή σου. Βιάζομαι να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Τι σχέση έχει ο Νάσος με την Νατάσα? Ποιος Νάσος? Όχι, ρωτάω ποιος Νάσος, γιατί εγώ έχω δύο φίλους Νάσος. Εσύ για ποιον ενδιαφέρεσαι? Εσύ για ποιον λες να ενδιαφέρομαι? Ξέρω κι εγώ. Τόσο μικρός που είναι ο κόσμος, ποτέ δεν ξέρεις. Μόνο βουνό με βουνόδες μη γη. Πολύ άσχημα άρχισε η απόπειρα ειλικρίνειας, Πέτρο μου. Ρε Σημέρι, εγώ νόμιζα ότι θα κάνει μια προσωπική ερώτηση. Όχι, ρώτησε με κάτι προσωπικό και θα ήθελα να σου απαντήσω με την πρώτη, χωρίς να το σκεφτώ. Εγώ αυτό ήθελα να μάθω, το σε ρώτησα. Απέτυχες. Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία. Ο Νάσος και η Νατάσα έχουν ερωτική σχέση? Πού θες να ξέρω, δεν κρατάω και φανάρι. Ναι, αλλά βλέπονται όμως. Συμπτωματικά. Πέτρο μου, τα μασάς. Και είναι σοβαρό το ζήτημα. Είναι αμαρτία, λέει, πρέπει να τους προστατέψουμε τη Βιβί και τον Άσο. Λέει, ένα χρόνο παντρεμένοι τώρα να χαλάσει ο γάμος τους από μια Νατάσα. Να τους προστατέψουμε. Αλλά άστο επάνω. Θα μιλήσω με τον Άσο, θα του πω να είναι προσεκτικός. Παιδάκι μου, τα έχουν ή δεν τα έχουν? Δεν ξέρω! Να σου πω την αλήθεια. Εγώ νομίζω πως αυτή η κυρία, η τέτοια, η Νατάσα που λες, ότι του κολλάει. Του κολλάει, αλλά ο Νάσος βράχος, αντιστέκεται. Εγώ νομίζω ότι με δουλεύεις. Γιατί το λες? Έχεις κάτι υπόψη σου, ξέρεις κάτι συγκεκριμένο? Πέτρο, εγώ ψαρεύω εσένα, όχι εσύ εμένα. Μα, μπράβο ρε Μέρι, μπράβο, πες το. Πες το! Έχουμε τόσο καιρό να ειδωθούμε, με παίρνεις τηλέφωνο, εγώ χαίρομαι, σαν ηλίθιος, χαίρομαι. Μου λένε γιατί δούμε, διπλό χαίρομαι. Και έρχομαι εδώ και παραδέξεις ότι με φώναξες για να με ψαρέψεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όχι, Πέτρο, με παρεξήγησες. Δεν ψαρεύω. Άλλωστε κατευθείαν σου κάνα την ερώτηση. Όχι, κατευθείαν με ψάρεψες. Βλέπω επισκέψεις έχεις, Μέρι μου, ε. Τεταμένη ατμόσφαιρα, ε. Μαμά, όταν κάποιος ψαρεύει κάποιον, λέει κατευθείαν την ερώτηση ή το πάει γύρω-γύρω? Το ψαρεύει γύρω-γύρω. Είδες, εγώ σου έκανα κατευθείαν την ερώτηση, δεν τον πήγα γύρω-γύρω. Τι ερώτηση έκανες? Θα σας πω εγώ. Είχα δύο εισιτήρια, δύο προσκλήσεις για το θέατρο και πέρασα από εδώ για να τις πω να πάμε μαζί. Εκείνη όμως με αποφεύγει και δεν θέλει να μου το πει στα ίσα και το φέρνει γύρω-γύρω και αρχίζει και μου λέει τώρα τι έργο είναι αυτό και ποιοι παίζουν και θα είναι δράμα, θα είναι κωμωδία, είναι ψάρεμα ή δεν είναι? Εγώ σε ρώτησα κατευθείαν τον τίτλο του έργου. Και εσύ ακόμα να μου απαντήσεις. Πώς σου απάντησα? Από την πρώτη σου απάντησα. Η κατάρα των πεινασμένων. Παναγιά μου, τι τίτλος είναι αυτός, καλέ, που τον ευρύκες? Α, κυρία Κικίτσα, σας πιάνω αδιάβαστη. Μιλάμε για καταπληκτικό έργο, να το δείτε. Όχι, να μην πας μέρη μου. Πέτρο, μια που είσαι εδώ, να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Νάσος με μια Νατάσα, τι έχει? Νατάσα, δεν μου έρχεται καμία Νατάσα. Εσύ ξέρεις καμία Νατάσα? Εγώ. Είναι αυτή που εκβιάζει τον Νάσο? Δεν τον εκβιάζει, περνάνε μια χαρά μαζί. Σοβαρά? Πέτρος θα μας πει. Παίρνω όρκο ότι δεν έχει καμία σχέση ο Νάσος με αυτή την κυρία Νατάσα. Σε ποια να διάβασα? Γιατί τότε όταν πήρα εγώ τηλέφωνο τον Νάσο και έκανα μια φίλη της Νατάσας, εκείνος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ενδιαφέρον δηλαδή, τι είπε? Τι του είπες δηλαδή? Του είπε ότι είναι βαριά άρρωστη και ότι μάλιστα έχει πάει στην Ιταλία να βρει έναν πολύ καλό γιατρό. Και αυτός ετοιμάζει τα πανιά του. Τώρα τα έχει φουσκώσει και φεύγει για την Ιταλία. Ο Νάσος θα πάει Ιταλία? Ναι, μόλις πάρει ένα μήνυμα από την υποτιθέμενη Νατάσα που θα του λέει πού βρίσκεται. Έχω μια επίγουσα δουλειά. Έχω αργήσει. Πρέπει να φύγω. Είσαι Ιπποκράτης. Δεν θα πας πουθενά. Θες να ειδοποιήσεις τον Άσο, ε? Όχι, εγώ το ορκίζομαι. Ορκίζομαι σε ό,τι θέλετε. Όχι, έχω δουλειά. Πρέπει να φύγω. Κάτσε κάτω. Τι δουλειά έχεις? Δουλειά. Να πας να δεις την κατάρα των κολλασμένων. Όχι, εδώ θα μείνεις. Των πεινασμένων. Αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Σας το λέω, είναι παράνομο. Μαμά, μπορεί να σου κάνει μήνυση και θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά ώσπου να μου κάνει τη μήνυση, εγώ θα τον έχω απελευθερώσει. Μισή ώρα θα τον κρατήσω μόνο, ώσπου να δούμε τις αντιδράσεις από το μήνυμα του Νάσου. Καλά, σιγά μην μπορέσει εσύ να στείλει μήνυμα. Πάντως εμείς δεν βοηθάμε. Βοηθάμε? Όχι, δεν βοηθάμε. Οχού, τώρα τι θα κάνω? Πώς να στείλω μήνυμα?
Εμπρός. Έλα, παιδάκι μου. Στείλ το μήνυμα, σε παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Κίτσα. Το στέλνω. Με την Κίτσα μιλάς. Τι σκουδίαστε, παιδιά, είδαμε κάποιον. Εγώ δεν κουνήθηκα. Τι δεν κουνήθηκες τώρα, Λανίδα, κάπου μας κρύβουν αυτοί. Ναι, η ειδήσεις μας κρύβεται. Πού αισθάνεται τόση ώρα που περιμέναμε σπίτι σου, Λανίδα. Εσείς, πείτε με ένα γνωστό μέρος στην Ιταλία. Τι θα θες, ρε. Είναι δύο γνωστοί μου εκεί πέρα και θέλω να τους κλείσω ένα ραντεβού σε ένα meeting point. Εσύ θα τους κλείσεις εδώ, δεν πω από εδώ. Ναι, ρε παιδί μου. Ένα μνημείο, πείτε μου. Το Κολοσσέο στη Ρώμη. Κολοσσέο, καλό, εκεί θα το στείλω. Ποιο θα στείλει, το. Α, δεν πάμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν πάμε. Μαριλενάκη, έχεις μυστικά το κομμενάκι σου. Τέλει, πες μου τι γίνεται. Παιδί μου, η Κικίτσα προσπαθεί να εξακριβώσει αν ο Νάσος θα έχει με την Νατάσα. Τα λέμε σαν. Οπότε, μην κάνω το στείλω μήνυμα ότι και καλά αυτή τον περιμένει κάπου στην Ιταλία. Αν πάει ο Νάσος να τη βρει, σημαίνει ότι τα έχουνε. Γιατί μου τζόνεις εσύ, δεν έχω μυστικά το φίλο μου. Ενώ το Μαριλενάκη δεν έχει τέτοια κόλληματα. Μπράβο, Μαριλενάκη μου. Και να σου πω, φίλε, ποιος θα πάει στην Ιταλία να το εξακριβώσει αυτό. Έχεις δίκιο, αυτή είναι το μέρα μου διέφυγε. Για να πάρω την κλίση να με συμβουλεύσει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να πάρει κανέναν. Το ξέρουμε εμείς, τα έχουνε. Και πού το ξέρεις εσύ. Το ξέρουμε, εκεί ήμασταν τόση ώρα που λείπαμε και άρχισε ο Λεωνίδας. Α, ενώ βλέπω ο Λεωνίδας δεν έχει κόλλημα να λείψει κατά Μαριλενάκη του, ε. Πάτσε. Πάτσε. Μην το στείλεις το μήνυμα. Τώρα, πώς στείλε. Όχι, ρε, πρέπει να πάω στον πατέρα μου να τον ειδοποιήσω. Εσείς περιμένετε εδώ. Εγώ τι να κάνω, να ειδοποιήσω την Κικίτσα ή όχι. Την Κικίτσα, ειδοποίησε την έτσι ο πρωταράς. Παρακαλώ. Σηκώνεις και το τηλέφωνο μας τώρα. Δικό μου είναι. Έλα, Τέλη. Ναι. Τι έγινε. Ναι. Α, ναι, ναι. Γιατί κλειδωθήκατε. Τούξ ελευθερία. Λε, πήγαινε, Πέτρο, πήγαινε. Πάω να το πω, αλλά δεν μου πες. Θα πάμε στο θέατρο. Ναι, ναι. Τηλεφωνιόμαστε. Τηλεφωνιόμαστε. Γεια σας. Ποιο έργο. Εσύ μας έλειπες τώρα. Να μου λες, τι θέλεις εδώ. Τι θέλω εγώ στο γραφείο μου. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Συγγνώμη, υπάρχει κάτι που δεν μου λέτε. Γιατί κλειδωθήκατε εσείς οι τρεις. Πάντως καθυστερήσατε με τον Πέτρο πολύ, ε. Ναι, έτυχε κάτι επίγονιο. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα πρέπει να φύγω να πάω Ιταλία. Μόνος μου, για να φέρω κάποια ανταλλακτικά. Ιταλία. Πότε? Δεν ξέρω ακόμα. Θα με ειδοποιήσουν. Περιμένω να με ειδοποιήσουν. Και πώς θα σε ειδοποιήσουν? Θα με ειδοποιήσει ο Πέτρος. Θα μου στείλει μήνυμα στο κινητό. Αγάπη μου, αφού το έχεις κλειστό το κινητό. Και που το ξέρεις? Στο πήρα πριν από λίγο από την τσέπη. Μου το έκλεψες. Κουβέντες είναι αυτές. Το πήρα, παιδί μου, και το ακούμπησα εδώ πέρα. Να το και παρεμπιπτόντως είδα ότι είναι κλειστό. Έλα, μωρό μου, δεν το ανοίγεις, μου σου στείλει μήνυμα ο Πέτρος. Να μου το στείλει, μου το στείλει το βραδάκι. Ακόμα δεν ξέρει ο άνθρωπος, πού να ξέρει. Και γιατί το έχεις κλειστό, μωρό? Κάποιος μπορεί να σε παίρνει τηλέφωνο. Βίβη, κλειστό, τέλειωνε η μπαταρία. Έλα, έλα, μωρό μου, έλα. Ο φορτιστής εδώ είναι. Πόρτο, αγάπη μου, εσύ. Πόρτο να το βάλεις να αρχίσει να φορτίζει. Έλα. Ναι, εδώ είναι ο φορτιστής. Α, εδώ ήταν ο φορτιστής, γιατί δεν το ξέρω, το λέω. Προς το φορτιστή. Ναι. Έχεις μήνυμα. Μήνυμα από τον Πέτρο. Τελικά αυτό που φοβόμουν. Δυστυχώς θα πρέπει να φύγω αύριο Ιταλία. Πω πω. Ιταλία. Πατέρα, άκουσα καλά. Πας Ιταλία πότε? Μάλλον αύριο. Γιατί? Μιλάμε, πατέρα, για τύχη. Πρέπει να αγοράσουμε λαχείο, αγόρι μου, αύριο. Είναι ο τελικός του κρίκετ επί χόρτου που θα πάνε οι φίλοι μου να το δούνε και θέλω να πάω κι εγώ να κάνω κερκίδα. Βιβί, μην ανησυχείς, θα πάω κι εγώ μαζί του αύριο στην Ιταλία και θα τον προσέχω, δεν θα τον χάσω από τα μάτια μου. Γεια σας. Τι έγινε, Λεωνίδα? Τον ταντεύω. Εσύ, Πέτρο, μόλις ήθελα να σου πω ότι πήρα το. Πέτρο, μπορείς, παρακαλώ πολύ, αγάπη μου, να μου δανείσεις το κινητό σου? Έχει χαλάσει το δικό μου και θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Αμέ, πολύ ευχαρίστω. Λεωνίδα, έλα εδώ, μωρό μου, σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να μου βρεις τα μηνύματα του Πέτρου. Του Πέτρου, τα μηνύματα. Τώρα να ψάχνω στο κινητό του Πέτρου. Δεν μου λες, θα τα βρεις εσύ ή θα τα βρω εγώ? Βιβί, ψάχνεις κάτι, μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι, αγάπη μου, ναι. Θέλω να βρω το μήνυμα που έστειλες πριν από λίγο στον Άσο. Εγώ πριν από λίγο δεν έστειλα κανένα μήνυμα στον Άσο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τσαο. Πού πας, ρε Βιβί, πού πας? Πού πάω, ρε αγάπη μου, πού πάω? Ιταλή. Ιταλία, μωρό μου! Ιταλία! Έκανα καμία βλακεία. Χοντρή. Όχι, δεν έκανα καμία βλακεία. Εσύ έκανες τη βλακεία και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων. Αυτός. Ρίβικα μου. Να σου βάλω λίγη πορτοκαλάδα, αγάπη μου. Τι λες, μάνα, τώρα στη γυναίκα, τι της λες? Εδώ την κερατώνει ο άντρας της με πορτοκαλάδα, θα τη βγάλει. Αμέρα μου, σε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Είσαι
είσαι πολύ καλή μου φίλη. Ναι, πολύ καλή φίλη. Είναι που θέλει να σε κάνει αλκοολική. Τώρα για να πάνε οι πίκρες κάτω. Δεν γίνεται αλκοολικός ο άνθρωπος μέσα σε ένα βράδυ. Και ποιο βράδυ, ε? Το πρώτο βράδυ του κερατώματος. Καταρχάς είναι το πρώτο βράδυ που το μάθαμε. Οπότε τοποθετήθησαν τα κέρατα, δεν το ξέρουμε. Μήπως και να αλλάζαμε θέμα συζήτησης, έλεγα, γιατί αυτό τώρα περί κερατώματος δεν είναι της παρούσης. Άλλο θέμα, άλλο. Διάβασα σε μια εφημερίδα για το θέμα της Αμερικής που επιτίθεται στο Ιράκ ότι ο απότερος στόχος, λέει, είναι το Ιράν. Ναι, συμφωνώ, γιατί το Ιράν είναι σε κομβική θέση σε σχέση με τα πετρέλαια. Για να μην σας πω ότι όλο αυτό έχει σχέση με το Κυπριακό και με βρείτε υπερβολική. Εγώ έχω διαβάσει το επιχείρημα που λέει ότι αν ο τρίτος κόσμος στήσει τα δικαιώματά του στα πετρέλαια, ο δυτικός κόσμος καταραίει. Δηλαδή, αν οι Κινέζοι πάρουν όλοι αυτοκίνητο, δεν θα υπάρχει βενζίνη για μας. Να σου πω και κάτι, και πολύ καλά θα κάνουν οι Κινέζοι να πάρουν όλοι αυτοκίνητο, διότι θα σηκωθεί να φύγει το νέο φως από την Αθήνα και θα πάει στην Κίνα. Και ξέρεις και πόσο μακριά είναι η Κίνα? Καλά τώρα. Τι γαϊδούρα που είσαι, τι γαϊδούρα. Δεν λυπάσαι τους Κινέζους? Γιατί να τους λυπηθώ? Εγώ τους είπα να πάρουν αυτοκίνητο, αυτοί πήραν μόνοι τους. Κάτσε. Χωρίς αυτοκίνητο πώς θα πηγαίνεις στη δουλειά σου? Λοιπόν, θα πηγαίνω με συγκοινωνία, με ποδήλατο, με τα πόδια, με όλα αυτά. Mm. Ξέρεις, άμα φύγουν τα γιοταχή από την Αθήνα, πόσο θα αλλάξει το τοπίο? Παράδεισος. Συγγνώμη, ρε κορίτσια. Αλλά γιατί πράγμα μιλάτε? Ρε, δεν πίνεις άλλους καφέδες βραδιάτικα, θα βρικολακιάσεις. Ωραία, βάλε μου κανένα ξεδάκι, να την ακούσουμε. Δεν θα σας πει τα καλά σου, μου. Είστε πολύ μικροί για να μπεκροπίνετε. Όπως μπεκροπίνετε εσείς, ας πούμε. Ναι, ρε, όπως μπεκροπίνουμε εμείς, ας πούμε. Μόνο που εμείς είμαστε κολόγια, δεν πειράζει. Σε παρακαλώ, μην βρεις τον πατέρα μου. Είσαι πουρο. Πουρο ξεπουρο, όμως την έχεις και την κομενίτσα και την μπασπατεύεις. Άντε πάλι από την αρχή. Βρε, σου λέω, δεν έχω καμία κομενίτσα. Καλά, τώρα σοβαρά επιμένεις στο ίδιο βιολί, δηλαδή τη στιγμή που έχουν αποκαλυφθεί όλα. Είναι συμπτώσεις και παρεξηγήσεις. Πες και εσύ, βρε Πέτρο. Εγώ ένιδα ότι ουδέν είδα. Λεωνίδα, πάμε να φύγουμε, γιατί εδώ η υπόθεση θυμίζει σχολείο. Μισό λεπτάκι. Πατέρα, έχεις σκοπό να ραδιάσεις όλα αυτά τα ψέματα στη Βιβί? Όχι εγώ. Ποιος θα το κάνει, δηλαδή? Εσύ. Τι λένε, εμένα μην με ανακατεύτησε. Αρκετά, μέχρι εδώ, έτσι. Εμένα δεν θέλει ούτε να με δει. Να τους μιλήσει κάποιος άλλος. Ναι, ας τα πει ο Λεωνίδας. Α, όχι, εγώ είμαι μικρός. Εδώ ούτε να πιω δεν μπορώ. Ούτε εγώ μπορώ να πιω. Εγώ δεν σου είπα να πιεις, εγώ σου είπα να πεις. Να τα πεις τη Βιβί, αυτό είπα. Μα τι να της πούμε? Ότι με παρεξήγησε. Και να μας βρίσει. Δεν είμαστε καλά. Έλα, μωρέ, τι έγινε, θα σας βρίσει. Τι έγινε, πρώτη φορά θα σας ξεχέσουνε. Πατέρα, συγγνώμη, για να καταλάβω. Δηλαδή, έτσι όπως τα έχεις μπλέξει, θες εγώ να έρθω και να στα ξεμπλέξω? Όχι, παιδί μου, να έρθω να τα ξεμπλέξει. Απλά να με βοηθήσεις λιγάκι. Ωραία, θα κάνουμε ένα deal. Εσύ θα παρατήσεις την Ξανθιά τελείως, την Κόμενα τελείως θα την παρατήσεις, ούτε καλημέρα, και εγώ θα σε ξεμπλέξω. Φρεφ, εγώ ούτε, δηλαδή, ούτε που την ξέρω εγώ αυτή την κυρία. Τέλει, πάμε να φύγουμε. Πάμε, γιατί με έχει κουράσει εδώ πέρα η υπόθεση και περιμένει και η Ελένη. Και εμένα με περιμένει η Μαριλένα. Η νόμιμη. Γεια σου, πατέρα. Γεια σου, Πέτρο. Bye. Bye. Καλά τώρα, γιατί δεν παραδέχεσαι την αλήθεια και πάνε να τους βγάλεις όλους τρελούς? Τι λες, μωρέ, είσαι με τα καλά σου. Ξέρεις τι έχει να γίνει άμα τους πω την αλήθεια? Όχι, μωρέ, σαν χλαμάρες, τίποτα δεν θα γίνει, αφού το ξέρουν ήδη. Σοβαρά. Για φαντάσου εσένα τότε η γυναίκα σου να σου λέγε ότι είχε γκόμενο. Τι θα της έκανες? Θα την τζάκιζα. Θα την έσπαζα στο ξύλο. Τι θα, δηλαδή, θα τη χώριζα. Θα τη χώριζα αφού τη χώρισες ήδη. Δεν κατάλαβα. Ξέρεις κάτι εσύ που δεν το ξέρω εγώ? Λέγε, ρε, είχε γκόμενο. Κερατούκλι. Είδες που δεν αντέχεις την αλήθεια. Κερατούκλι. Τι κερατούκλι? Το κερατούκλι στην κυριολεξία. Λέγε, ρε, λέγε. Αλήθεια ή ψέματα? Είχε ή δεν είχε? Ψέματα, ρε, ψέματα. Αλλά είδες την αντίδρασή σου? Το κερατούκλι όμως τι το θέλεις? Με μια πλάκα έκανα. Τώρα κόλλησες και εσύ στην πλάκα που πάει κερατούκλι. Φαντάσου τι έχει να γίνει με τη Βιβί, έτσι και της πω την αλήθεια. Ένα μου πειράζει, κυκίτσα μου. Μόνο ένα. Όλα τα άλλα θα μπορούσα να το καταπιώ. Αλλά αυτό δεν καταπίνεται με τίποτα. Ποιο, το που τη λέει και φτεδάκι του? Όχι, μωρέ. Αυτό είναι μια γελοιότητα που θα μπορούσα να την ξεπεράσω με τον καιρό. Μα πες μου, δεν πέφτει στα μάτια σου χαμηλά με αυτά? Ναι, μόνο πεσμένος χαμηλά είναι, δε, μόνο γι' αυτό. Αλλά κοίτα να δεις, όλοι οι άντρες έτσι είναι, παιδί μου. Αν βρεθεί μια κατάλληλη μπροστά τους, αυτό κάνουνε. Εμείς οι γυναίκες δεν πέφτουμε ποτέ τόσο χαμηλά. Γιατί αυτή δεν είναι η γυναίκα, η Νατάσα. Με το συμπάθειο, η κίτσα μου αυτή είναι πουτάνα. Όπω τώρα έχει πέσει πολύ χαμηλά, ε. Πάρα πολύ χαμηλά στα τάρταρα. Έλα, καημένη. Κυρία, πράγμα, δεν είναι δυνατόν να μιλάς έτσι? Όχι, κίτσα μου, εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι κυρία, είμαι ελάφη. Ωραία, και σαν ελάφη μπορείς να μιλάς πιο κόσμια, βρε αδερφέ. Στον πόνο του φαίνεται ο άνθρωπος. Άσε με, ρε κικίτσα. Άσε με να τη βρίσω, να ξαλαφρώσω. Βρίστε, αλλά πιο κόσμια, βέβαια. Μπορείς να μου βρεις εσύ μια πιο κόσμια έκφραση για τις πουτάνες? Επιχρήμαση εκδεδομένη.
Α, δεν μπορώ. Α, όχι, αγάπη μου. Πάω να κοιμηθώ. Κάτσε δύο λεπτά, γιατί έχασα τον ύπνο μου τώρα. Κάτι, ένα ερωτηματικό μου είσαι αφήσει. Γιατί είπες, τι είπες αυτό, ότι δεν του συγχωρείς κάτι. Τι δεν του συγχωρείς. Τα ψέματα, Κικίτσα. Ωραία, κυρία, την έκανες την ομοφιλοφιλική σου ατασταλία. Παραδέξου τόσα, κύριος. Την ποια? Την μπουστιά του, ρε Κικίτσα, την μπουστιά του. Γιατί δεν το παραδέχεται. Όχι, χρησιμοποίησε την προηγούμενη έκφραση καλύτερα. Εγώ τη χρησιμοποίησα, Κικίτσα μου. Εσύ δεν κατάλαβες. Γιατί αυτός μου έλεγε, μου λέει και θα ξαναλέει ψέματα. Ναι, γιατί νομίζω ότι σε εμάς λέει την αλήθεια. Κικίτσα, μίλησες μαζί του. Όχι, καλέ. Έχω σκοπό να μιλήσω. Μην ήσυχη, θα του μιλήσω το γρηγορότερο. Ναι, Κικίτσα μου. Αύριο. Πρωί-πρωί. Καλημέρα σας. Ας το καλό, βρε Κικίτσα, με κοψοχόλιασες. Τι κάνεις εδώ πρωί-πρωί? Τι κάνω, ήρθα να σε δω. Γιατί έγινε τίποτα? Όχι, εκτός από το ότι σε πιάσαμε στα πράσα να επί της κεφαλής της συζύγου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κικίτσα, έλεος. Έλεος, γιατί είναι πρωί, είμαι με την τσίπλα στο μάτι και δεν έχω πιει ακόμα καφέ. Ωραία, πολύ ωραία. Γι' αυτό λέω και εγώ, πάω να σου φτιάξω το καφεδάκι και να συζητήσουμε μετά σαν πολύ καλοί παλιοί φίλοι που είμαστε. Σοβαρά, έτσι κάνουν οι παλιοί καλοί φίλοι? Κάνουν τηλεφωνικές φάρσες στους φίλους και τους στέλνουν Ιταλία. Αυτό δεν το ξέρει, Βιβί. Δεν το ξέρει, και δεν ξέρει. Η Βιβί, παιδί μου, ξέρει μόνο ότι θα πήγαινε στην Ιταλία με την ακατανόμαστε και της έλεγες ψέματα ότι θα πας για ανταλλακτικά. Καλά, και αυτή την Ιταλίδα που με πήρε τηλέφωνο, που την ανακάλυψες? Α, για Ιταλίδα με πήρες. Εγώ έπεσα τη Ρωσίδα. Σα δεν τρέπεσαι στην ηλικία σου. Εσύ στην ηλικία σου μια χαρά τα πας. Και φτεδάκι, και φτεδάκι. Λοιπόν, με παρεξηγείς και μάλιστα άδικα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, γιατί επιμένεις να λες ψέματα ενώ έχει αποδειχθεί αλήθεια, Τι λες, μωρέ, που είναι αλήθεια αυτά που λέτε εσείς? Δεν είναι, Και τότε, γιατί όταν έπαιζα τη Ρωσίδα δεν με έβρισες? Γιατί πρώτα απ' όλα σε πέρασα για Ιταλίδα. Και λέω, μπερδεύτηκε η κοπέλα, δεν ξέρει και καλά ελληνικά. Πώς έτσι δηλαδή να τη βρεις στα καλά καθούμενα? Τις Ιταλίδες δεν τις βρίζεις, Παρ' όλα αυτά θες να πας στην Ιταλία. Ρε παιδάκι μου, ήταν σύμπτωση. Πραγματικά θα πήγαινα στην Ιταλία για ανταλλακτικά. Αλλά τώρα όπως γίνανε τα πράγματα, πάει ο Πέτρος. Α, θα πάει ο Πέτρος. Το απόγευμα. Το απόγευμα. Θα το ελέγξω. Να το ελέγξεις. Γιατί να το ελέγξεις? Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φεύγω. Δεν μου λες, η Βιβί τι κάνει? Να μη σε νοιάζει τι κάνει η Βιβί. Θα το ελέγξω, Ναι, Κίτσα, μα το ελέγξεις. Το ελέγξω! Πού είσαι, ρε παιδάκι μου, σε ψάχνω τρεις μέρες τώρα. Κοιμάσαι. Συγγνώμη, αλλά είναι κάτι επίγον. Νατάσα, πρέπει να μιλήσουμε. Είναι σοβαρό. Κάτι κατάλαβε η γυναίκα μου. Εντάξει, τότε θα πάρω κατά τις 5. Ναι, ναι. Άντε, καλό ύπνο. Γεια. Έλα ρε Πέτρο, εγώ είμαι. Καλά και εσύ κοιμάσαι? Ωραία, ξύπνα ρε που σε χρειάζομαι 2 λεπτά. Άκου, όποιος κι αν σε ρωτήσει, όποιος μα όποιος κι αν σε ρωτήσει, εσύ το απόγευμα πας Ιταλία. Ιταλία ρε κουφός είσαι. Συνοηθήκαμε? Λοιπόν, άντε καλύτερα σήκω, ξύπνα και έλα από εδώ να πιούμε καφέ να τα πούμε. Άντε σήκω, σήκω, έλα, σε περιμένω. Θα με αφήσεις να πιω καφέ? Λίγο, να ανοίξεις το ματάκι μου. Μάνα, γιατί δεν παίρνεις αυτό το καφέ? Κάνε μας και κουμάντο τώρα, ποιο καφέ θα πίνουμε. Αφού είναι χάλια, δεν πίνεται, σαν νερό είναι και μυρίζει. Μάνα, παίζει με το κινητό σου. Δεν παίζω, παιδάκι μου, δεν παίζω. Δεν προσπαθώ να το βάλω. Κάτι έχει πάθει τώρα και δεν παίρνει μπρος. Ωραία, παίζει με εμένα τον κωδικό σου, δώστε μου και θα στο βάλω εγώ μπροστά αμέσως. Δεν μας άνε. Να σε δω να το βάλεις μπροστά. Πλόκαρε πάλι. Αυτό έλειπε, δώστε με εμένα να δω. Δώστε μου. Λοιπόν. Βέβαια δεν παίρνει μπροστά, αφού πατούσε λάθο πλήκτρο, ρε. Είσαι άσχετη τελείω με την τεχνολογία. Τι τη χρησιμοποιεί? Όπω. Μηνυματάκι πρωί-πρωί. Ποιο σε σκεφτόταν όλο το βράδυ, να το διαβάσω? Και το διαβάζει. Εγώ δεν έχω μυστικά. Ναι. Πέτρος λέει. Ποιο Πέτρος? Πέτρος. Όχι, τώρα δεν θα αφήσω. Όχι, αγάπη μου. Πάτω τώρα. Είσαι αδιάκριτος. Εσύ δεν είπες ότι δεν έχεις μυστικά από μένα? Και εγώ λοιπόν διαβάζω το μήνυμα. Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σου. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα να μην το συζητήσουμε. Θες να πάμε θέατρο? Ποιο θέατρο? Μην αλλάζεις κουβέντα. Δεν αλλάζω κουβέντα εγώ. Έτσι λέει εδώ πέρα. Λέει,
Θες τελικά να πάμε θέατρο που λέγαμε? Αν είναι να απαντήσεις, λέει, με κάποιο μήνυμα, λέει, για να κλείσει θέσεις, λέει, πρέπει να είναι πολύ καλή παράσταση. Αυτό το λέω εγώ. Πήγαινε να ανοίξει το. Να πιούμε κανένα καφέ. Καλημέρα. Ενοχλώ. Κλείστε, δεν το κλείνεις. Μωρέ, λείπει και η Κίτσα και δεν μπορώ να μείνω μόνη μου. Κάνω συνέχεια εδώ πέρα, όποτε θες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εκτός από σήμερα το βράδυ, συγγνώμη. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε, έχουμε να πάμε θέατρο. Σταμάτα πια με τις πόντες σου. Ένα θέατρο, είπε ο άνθρωπος. Αχ, σιγά το πονηρό πια. Άντε, φύγε, φύγε. Θα τη χάσει πρώτη ώρα. Φύγε. Μερουλά, ποιος σε κάλεσε να πάτε στο θέατρο? Ο Πέτρος μου, ωραία. Μπαμπά, για πες. Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω. Από η Βιέννη ανακάλυψε ένα θέατρο άνθρωπος. Παντός κι εγώ, αν την έβηθα σε μια γκόμενα στην ηλικία της μάνας, δεν θα την πήγαινα στο Λούνα Πάρκ, στο θέατρο θα την πήγαινα. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά με γυναίκες της ηλικίας μου, εντάξει? Ναι, σωστά. Άντε, κοριτσάρες, καλημέρα, ε. Πάντως, εδώ που τα λέμε, ο Λεωνίδας έχει δίκιο. Ένα μονάστε αυτό τώρα. Πώς είσαι εσύ? Πώς είμαι? Πώς να είμαι, ρε Μέλη. Η Κικίτσα έφυγε πρωί-πρωί και πήγε να βρει τον Άσο να τον πιέσει, λέει, να της πει την αλήθεια. Πάντως, αυτό που με συγχύζει πιο πολύ είναι ότι ο Άσος συνεχίζει να μου λέει ψέματα. Έχεις και δίκιο. Πες την αλήθεια, ρε παιδάκι. Μίλησε ειλικρινά για να μπορέσει να σε συγχωρέσει κι ο άλλος. Α, αυτό θα το δούμε. Δεν έχει, θα το δούμε, δεν έχει. Άμα υπάρχει ειλικρίνεια, όλα αντιμετωπίζονται. Σοβαρά, ε! Και το κέρατο! Και αυτό μπορώ να το καταπιώ. Έλα, μωρή Βιβί, τώρα το κέρατο, το κέρατο. Ποιος δεν το έχει πιει αυτό το ποτήρι? Και όποιος λέει ότι δεν το έχει πιει, δεν ξέρει. Σωστά. Καλύτερα να ξέρεις την αλήθεια. Χίλιες φορές να ξέρεις την αλήθεια. Α, εδώ είσαι και σε ψάχνα, έχασα. Τι να σου πω. Έλα, βρε Κικίτσα, έλα, πες. Τι έγινε, τι σου είπε? Πρώτα να. Άσε, να αποφασίσουμε. Θα δούμε, θα ελέγξουμε. Τι να ελέγξουμε, παιδί μου? Παιδί μου, πρέπει πρώτα να βρούμε επιγόντως τον Πέτρο να μάθουμε πού θα πάει το απόψε. Το βράδυ ή το απόγευμα? Όχι, ωραία. Κολλά σε κάτι λεπτομέρειες. Έχει σημασία βράδυ, απόγευμα? Όχι, γιατί το βράδυ ξέρουμε πού θα πάει. Το απόγευμα είναι που δεν ξέρουμε πού θα πάει. Εμέρι. Μέρι, από πού και που ξέρει εσύ πού θα πάει το βράδυ ο Πέτρος? Μα δεν ξέρω. Όχι, μη με μπλέκετε εμένα, εντάξει? Όχι, ρε παιδί μου. Απλώς ξέρουμε ότι θα πήγαινε σήμερα το βράδυ θέατρο. Όχι, καλά, αυτό ήταν για χτες. Μέρι, χτες δεν σου είπε ο Πέτρος να πάτε στο θέατρο? Ναι, χτες. Δίκιο έχεις. Βέβαια, έχω δίκιο. Έχω δίκιο γιατί το βράδυ φεύγει για την Ιταλία ο Πέτρος. Ιταλία? Ναι. Τι κοιτάς εκεί πέρα? Ω, δεν κοιτάω τίποτα. Έτσι, αφηρημένο. Παιδί μου, ο Νάσος ισχυρίζεται ότι θα πήγαινε πραγματικά στην Ιταλία για να πάρει κάτι ανταλλακτικά. Και ότι το μήνυμα που πήρε ήταν εντελώς συμπτωματικό. Ναι, ανταυτού όμως θα πάει ο Πέτρος τώρα στην Ιταλία να πάρει τα ανταλλακτικά, καταλάβατε? Άκου, ψέματα που λέει. Όχι, δεν το ξέρουμε αν λέει ψέματα. Κάτσε, το ελέγξουμε. Πρέπει πάση θυσία να βρούμε το Μέτρο να μας πει τι θα κάνει απόψε. Μερίνα. Λοιπόν, εγώ έχω αργήσει, πρέπει να πάω να ντυθώ. Πάμε μέσα να τα πούμε, ε. Καλή, τα πράγματα. Όπου θα χαλάσουν έξω από το ψυγείο. Πάω, φεύγω. Βιβίκα, σε περιμένω, ε. Όχι, είδες την ψεύτηση είναι. Όχι, μωρέ, Βιβί. Μπορεί να κάνω λάθος. Περίμενε να δούμε. Σε παρακαλώ, μην πεις στην Κικίτσα τίποτα για αυτή την ιστορία με τον Πέτρο. Ξέρεις, δεν τη θέλω μες στα πόδια μου τώρα. Α, ώστε υπάρχει ιστορία με τον Πέτρο? Όχι, δεν υπάρχει ιστορία. Απλά επειδή είναι πολύ καιρός που έχω να βγω με κάποιον, δεν χρειάζεται να γίνει βούκινο. Εντάξει, ρε Μέρη μου. Σε καταλαβαίνω. Άλλωστε το είδες. Ενώ και εγώ δεν είπα κουβέντα. Δεν μου λες, τι είναι αυτό που έλεγες ότι μπορεί να κάνεις λάθος? Μπορεί το θέατρο να είναι αύριο, να μην είναι σήμερα. Έλα, ρε Μέρη, μα είναι δυνατόν, δεν ξέρεις πότε σου είπε να πάτε θέατρο? Μήνυμα μου στείλε. Μήνυμα? Για να δω, ρε παιδί μου. Δεν φοράω και τα γυαλιά μου. Θέλεις να πάμε αύριο στο θέατρο? Που σου λέγα. Αυτό λέει αύριο, ρε. Το μήνυμα πότε στο έστειλε? Σήμερα το πρωί το πήρα εγώ. Αλλά αυτός μπορεί να το έστειλε χτες το βράδυ. Έλα, ρε Μέρη, πάρ' τον τηλέφωνο, το διευκρινίσεις. Θα τον πάρω αργότερα. Είναι πολύ πρωί, θα το ξυπνήσω τον άνθρωπο. Έλα, ρε, εσύ, 9 η ώρα είναι. Στο κάτω-κάτω το ξυπνήσεις, θα πάει στη δουλειά του. Τι λες, Βιβί? Πάρε. Δηλαδή, έτσι όπως το πας, θα με μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Άκου τώρα στην Ιταλία. Γιατί κι αν με πάρει κανένα μάτι σήμερα το βράδυ. Δεν σε πάρει, γιατί θα κάνει σπίτι σου. Α. Στον ύπνο τους με βλέπανε. Παρακαλώ. Πέτρο, η Μέρη είμαι. Μήπως ενοχλώ? Ω, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή πρωί-πρωί. Αυτό το πρωί-πρωί είναι που με τρομάζει.
Ήθελα να σου ζητήσω μια διευκρίνηση. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Είμαι έτοιμος να σου απαντήσω σε ό,τι θες με απόλυτη ειλικρίνεια, όπως σου έλεγα και χθες. Όχι. Όχι για ειλικρίνεια. Όχι τέτοια. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω για σήμερα το βράδυ. Σήμερα θα πάμε θέατρο. Τι θα έρθεις. Τι λέει, τι λέει. Με ρωτάει αν θα πάω. Και βέβαια θα πας. Και βέβαια θα πας. Θα πάω. Θα έρθω δηλαδή. Στο θέατρο. Οπότε τα λέμε σήμερα το βράδυ. Ναι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι για σήμερα το βράδυ, είναι για αύριο. Τι, για σήμερα σου έγραψα. Με τα μηνύματα στα κινητά δεν τα πάω καλά. Έχω και τον αστιγματισμό που με δυσκολεύει. Αστιγματισμό λέω τώρα την πρεσβειοποίηση. Α, για αύριο είναι. Ωραίο, οπότε τα λέμε αύριο. Ρωτώ τον τι θα κάνει σήμερα. Αλήθεια, τι θα κάνει σήμερα. Απόψε. Απόψε θα πάω στην Ιταλία. Α, ωραία, ωραία. Οπότε τα λέμε αύριο. Καλό ταξίδι. Χάρηκα πάρα πολύ που με πήρες, έστω και πρωί-πρωί. Δεν θα το ξανακάνω. Όχι, να το ξανακάνεις, να το ξανακάνεις. Άμα θες και πιο πρωί ακόμα. Γεια. Γεια, γεια. Πάει Ιταλία. Ουφ. Ποια ήταν, ε? Κάποια. Και τότε γιατί της είπες ότι θα πάει Ιταλία. Εσύ δεν μου είπες να κλειστώ στο σπίτι μου και να μην πάω πουθενά. Τι ήθελες να της πω δηλαδή. Τώρα το θέμα είναι. Πώς θα μάθουν και η Κίτσα και η Βιβί ότι θα πάει στα Λία. Μωρέ, θα το μάθουν. Θα το μάθουν. Δηλαδή, άμα θέλετε, μπορούμε να πάμε σπίτι. Θα κάτσουμε στο σαλόνι. Γιατί, αλήκημά σου. Ναι, λέει, θα πάει θέατρο με ένα θέατρο. Έλα, ρε, και ποιος είναι ο Τικερουλής. Ο Πέτρος, ρε, ο φίλος του πατέρα μου. Α, πες της μακριά από φίλος του πατέρα σου. Θα πάθει χειρότερα από τη Βιβί. Πω, η Βιβί τώρα είναι χωρισμένη με τον Άσο. Ναι, η Βιβί μένει με την Κικίτσα. Πώς θα το παίξω αυτό τώρα. Τι δεν πάει στη μάνα της. Η μάνα της, η Βιβί. Ρε, η μάνα της, ρε, είναι κέρβερος, ρε, θα της πάει στα νεύρα. Και η Βιβί τώρα αυτόν τον καιρό θέλει ησυχία. Θέλει να ηρεμήσει, να κάτσει και να σκεφτεί τι θα κάνει. Να ψάξει να βρει καινούργιο σπίτι, καινούργια δουλειά. Όπω, ρε, τη λυπάμαι την καημενούλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πώς δεν μπορούμε. Μπορούμε. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Να την πέσουμε στην Ατάσα. Τι λες, μωρέ, Μαριλένα, να πάμε να πούμε στην Ατάσα. Σε παρακαλώ, Ατάσα, ας τον πατέρα μου να γυρίσει τη Βιβί. Όχι, ρε, άλλο θα κάνουμε. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την Ατάσα, να δούμε που συχνάζει και βέβαια θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Αργύρη και της Ελένης. Δεν σε πιάνω, για κάνω το πιο λενά. Αν μου μάθει η Ατάσα ότι ο Νάσος χρωστάει πολλά λεφτά και θα πάρουν το μαγαζί, θα λακίσει. Αφού δεν χρωστάει ο Νάσος λεφτά. Συνέχισε, Μαριλενάκη μου, συνέχισε. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λες. Και τυχαία βέβαια θα το μάθει από τον Αργύρη και την Ελένη που δεν τους ξέρει. Μωρό μου, τι σχέδιο είναι αυτό που συνελάβει το μεγάλο φίλο σου μυαλό, δηλαδή μωρό μου. Να σε λίγο. Και έτσι η Ατάσα θα λακίσει αλλαγό. Και επειδή ξέρουμε ήδη που μένει, είναι πολύ εύκολο να την παρακολουθήσουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τηλεφωνήσουμε στον Αργύρη και στην Ελένη. Έλα, μωράκι μου, ξύπνησες. Ναι. Καλά, δεν μπορώ τώρα, είμαι στο μαγαζί, ναι. Πού να έρθω, στο σπίτι. Αν είναι το παιδί το ξέχασα, ναι. Στο ξενοδοχείο. Ναι, μα δεν μπορώ τώρα όμως, δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί τώρα, δεν καταλαβαίνεις, ναι. Το βράδυ. Μα καλά, δεν δουλεύεις το βράδυ. Έφυγες. Έλα, ρε, σοβαρά. Πολύ χαίρομαι που τα ακούω, πολύ χαίρομαι, ναι. Το βραδάκι, ναι, ναι. 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Ναι. Έλα. Άντε, γεια, γεια. Και αν βγείτε το σπίτι της, τι κάνουμε. Θα την παρακολουθήσω τα παιδιά να δούμε πού θα πάει. Εγώ πάντως έχω ένα προαίσθημα ότι κάτι θα γίνει απόψε. Βέβαια, μωρό μου, θα κάτσουμε και θα δούμε DVD με την άνεσή μας στη σαλονάρα μου. Γιατί η μάνα μου έχει πάει θέατρο. Τι θα περιμένουμε τους άλλους. Πάρε κι άλλοι. Ναι, σωστά. Θα τους περιμένουμε. Τι θα κάνουμε. Πάρε πίτσες. Θες πίτσες, μωράκι μου. Θες πίτσες, αγαπούλα μου. Μουα. Να σου πω, έλα με βοηθήσεις να μεταφέρουμε το DVD από το δωμάτιό μου. Κάνεις καμιά δουλειά. Η μάνα σου δεν είναι εδώ, Η μάνα μου. Ας, τι ώρα είναι. 9:30 έρχεσαι στο θέατρο. Θα έχει φύγει σίγουρα. Άκουσα το Λεωνίδα. Μα, δεν νομίζω. Φαντασία μου, θα μου φέρω βοήθεια σου. Αχ, θα παραγγείλουμε καμιά πίτσα και να κάτσουμε μπροστά στην τηλεόραση, Να δούμε καμιά ωραία ταινία, Μόνο μήπως να ανέβω σπίτι να φέρω καμία κασέτα να δούμε στο βίντεο. Ναι, γιατί όχι. Ωραία. Να πούμε και στην Κίτσα και στη Βιβί. Έλα, πάμε να διαλέξουμε. Ναι, πάμε να διαλέξουμε. Πάνε για τις πίτσες, έτσι. Ναι, πάρε. Εγώ θα συνδέσω το DVD. Να προλάβουμε να φάμε και τίποτα πριν έρθουν οι άλλοι. Κίτσα, λες να είναι σύμπτωση το ταξίδι στην Ιταλία. Πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Ρε παιδί μου, κοίτα, τόση
ώρα αράβω χωρίς κλωστή, κατάλαβες, γιατί μου έχεις πάρει τα μυαλά. Ναι, ρε Κίτσα, αλλά εμένα κάτι δεν μου κολλάει. Δεν σου κολλάει, βάλει και εσύ λίγο νερό στο κρασί σου, αγάπη μου, τα θέλεις όλα δικά σου. Συγγνώμη, δεν τα θέλω όλα δικά μου, το μόνο που θέλω να ξέρω εγώ είναι η αλήθεια. Η αλήθεια, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια και τα κατάφερα. Εν πάση περιπτώσει, άσε με τώρα να ράψω, σε παρακαλώ, να συγκεντρωθώ. Γιατί ρε Κίτσα, συγγνώμη δηλαδή, τι θες να πεις, τι σου κάνω, σου τραβάω το πανί από τη μηχανή ή σου βγάζω την κλωστή από τη βελόνα? Όχι αγάπη μου, αλλά όταν ράβω θέλω να συγκεντρώνομαι σε αυτό που ράβω. Κατάλαβες, δεν θέλω να μιλάω για τον Άσο και την Ατάσα. Μη λες αυτό το όνομα, μη. Θα σου δώσω κάτι να ράψεις, μου φαίνεται, για να ξεδώσεις. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, και Κίτσα, έχω μεγάλο άγχος. Θεέ μου, πάλι υποτροπίασες. Τέλος πάντων, τα παρατάω. Θα ράψω με το χέρι, λέει, γιατί θέλεις. Θέλω να πάρουμε τηλέφωνο στο σπίτι του Πέτρου. Στην Ιταλία, καλέ ο Πέτρος. Εν πάση περιπτώσει, αν θες να πάρεις, πάρεις το κινητό. Όχι, 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 όχι. Και αν μας είπανε ψέματα, και αν δεν πήγαν Ιταλία, και αν ο Πέτρος είναι στο σπίτι, τότε μόλις πάρω, θα το σηκώσει, παίρνω. Αχ, παιδί μου, αχ, και αν πάρει κάποιο, θα το σηκώσει κάποιος άλλος. Έλα, ρε Κικίτσα, τη φωνή του την ξέρω πάρα πολύ καλά. Εγώ σου λέω ότι δεν θα το σηκώσει κανένας. Κικίτσα. Τι? Το σήκωσε. Ποιο? Ο Πέτρος, το σήκωσε. Και αν δεν ήταν αυτός? Αυτός ήταν, τον άφησα να μιλήσει πολύ. Και τι σου είπε, καλέ? Είπε... Ναι, άντε στο διάλο. Μα σέβαλες κιόλας, ε. Αφού δεν το μίλαγα τον ανθρώπου τόση ώρα. Σωστό. Κικίτσα, πάλι ψέματα μας είπα. Πάω στη Μέρη. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου, περίμενε. Μόνο μου ήρθαν οι πίτσες, θα φάμε πιτσούλα τώρα και θα δούμε ταινιούλα. Τηλέφωνο, Λεωνίδα μου. Το ακούω. Ναι, θέλω Τέλης, όμως το έχω προαίσθημα. Ο Τέλης, πάμε να δούμε. Μέρη. Μέρη! Λεωνίδα! Λεωνίδα, φωνάς γιαγιά σου! Ναι. Ψυχή! Κάπου εδώ θα είναι, ρε Κικίτσα. Δεν βλέπεις τις πίτσες στο τραπέζι. Πίτσες? Καλά, θα είσαι το παιδί της πίτσες. Μέρη! Διεύθυνση. Διεύθυνση. Πες μου διεύθυνση. Λεωνίδα, φωνάς γιαγιά σου, γαμώτη μου! 46, ωραία. Λοιπόν, περιμένετε εκεί. Ερχόμαστε αμέσως. Τώρα, έτσι. Η τύπησα είναι σε ξενοδοχείο. Τα παιδιά περιμένουν να παίξουν από το ξενοδοχείο. Ναι, αγάπη μου, αλλά φωνάς γιαγιά σου, σου λέω. Και γιατί δεν μου το λες τόση ώρα, μωρό μου? Τώρα πώς την παρακάμπτουμε την Κικίτσα? Παράθυρο. Παράθυρο και την κάνουμε κατευθείαν. Ρε Κικίτσα, μήπως είναι ο Λεωνίδας εδώ? Ξέρω εγώ, να πάω να δώσω το δωμάτιο του. Λεωνίδα! Λεωνιδάκο, αγάπη μου, εδώ είσαι? Δεν είναι εδώ. Ω, κυρίες, πού ήσασταν, καλέ? Πάνω σε μένα, πήγαμε να διαλέξουμε ταινίες για να δούμε. Ναι. Τι βλέπω, παιδιά, παραγγείλετε κιόλας τις πίτσες, τι καλά. Δεν τις παραγγείλαμε, τις βρήκαμε τις πίτσες εδώ. Ούτε κι εμείς τις παραγγείλαμε, αλλά Λεωνίδα, στα Λεωνίδα! Λεωνίδα! Μην τον φωνάζεις, δεν είναι μέσα, μόλις το τσεκάρισα. Και πώς βρέθηκαν εδώ οι πίτσες? Μυστήριο. Αφήστε μωρέ το μυστήριο με τις πίτσες. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα. Τρεις ουρανοκατέβα τις πίτσες στο τραπέζι μου, δεν είναι θαύμα? Μέρη, ο Πέτρος δεν είναι στην Ιταλία. Πού είναι? Εδώ. Τότε ρε παιδιά, ο Πέτρος τις έφερε, άμα είναι εδώ. Οχ, όχι εδώ, εδώ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Στο σπίτι του είναι. Το ξέρετε εσείς. Τον πήρε τηλέφωνο και το σήκωσε. Πες και τα άλλα, που σε έβρισε. Και γιατί σε έβρισε? Γιατί αγάπη μου δεν του μίλαγα. Ναι, έλεγε. Άντε στο διάολο. Και σε μένα έχει τίποτα, είναι στην Ιταλία. Αγάπη μου, τον έβαλε, φαίνεται τον νόσο να μας κοροϊδέψει. Και που είπε ψέματα με. Α, ωραία αρχή. Γιατί αρχή λες? Μια στιγμή. Ποιος έφερε εδώ αυτές τις πίτσες? Αμάρε, Ζέτα. Ο πιτσάς της έφερε τις πίτσες. Κορίτσια, είμαι σίγουρη. Ο Νάσος έχει γκόμενα. Ναι, αλλά ποιος του είπε του πιτσά να μας φέρει εδώ πέρα τις πίτσες? Δηλαδή δεν μπορεί να σηκώθηκε μόνος του πιτσάς να φέρει τρεις πίτσες? Μπορεί να τις έφερε ο πιτσάς της γειτονιάς, ρε παιδί μου, έτσι, για φόρο. Καλά σου λέει, αγάπη μου. Μου έρχεται να σηκωθώ, να πάω να βρω τον Νάσο, να τον πιάσω από τα μούτρα, να τον βρίσω, να τον φτύσω. Και να μην το ξαναδώ πια ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Είσαι πολύ αναστατωμένη. Δεν έχεις να πας πουθενά. Μέρη, τι συμβαίνει με σένα και τον Πέτρο? Και άντε και τις έφερε για δώρο πιτσάς της γειτονιάς εδώ τις πίτσες. Ποιος του άνοιξε την πόρτα? Πώς μπήκε μέσα από το σπίτι? Ήταν άδειο, δεν ήταν κανείς? Αμάρε, Ζέτα, σπουδαίο θέμα τώρα. Οι πίτσες και ο πιτσάς. Καλά σου λέει. Σπουδαίο θέμα. Μα πια. Φάε πίτσα άμα θέλεις, γιατί εμείς έχουμε να μιλήσουμε για πολύ σοβαρότερα θέματα, Μέρη μου. Τι κοιτάς, ρε μάνα, τι κοιτάς? Κάνω λάθος ή αποφεύγεις να μου πεις για το τι γίνεται με σένα και τον Πέτρο? Όχι, εδώ το θέμα είναι τι γίνεται με τον Άσο και αυτήν την εκδηδωμένη επιχρήμαση. Ποια? Κόσμια έκφραση για τις πουτάνες. Τώρα εγώ να φάω ή μήπως έχουν τίποτα δηλητήριο? Να μην φας. Είμαι σίγουρη ότι ο Άσος έχει βάλει δηλητήριο να με ξεκάνει εμένα και να παντρευτεί αυτή την εκδηδωμένη.
Παιδιά, αυτά που ακούω είναι τρομερά. Δηλαδή, σε τρελαίνεσαι άμα σας ακούει κανείς. Είναι δυνατόν. Τι λέτε τόση ώρα. Πάω να πάρω τηλέφωνο αυτή τη στιγμή από το σπίτι μου, από τον Πέτρο. Θα μάθω αμέσως τι συμβαίνει με σένα και εκείνον και θα μάθω και τι γίνεται με εκείνο τον Άσο και την εκδεδομένη επιχείρηση. Πουτάνα. Επ' ευκαιρία, δεν τον ρωτάς και για τις πίτσες. Μήπως τυχόν ξέρει κάτι. Μήνα πείτε δέκα, περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απάνω. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριά.